Καλημέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε. Σε 2 λεπτά η ώρα θα δείξει 10 και το ημερολόγιο έδειξε τη σωστή ημέρα, την ημέρα των αποφάσεων. Σήμερα λοιπόν καλείται η χώρα να αποφασίσει, καλούνται οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων να αποφασίσουν υπέρ ή κατά της νέας Δανειακής Σύμβασης και αυτού του πακέτου μέτρων σκληρής λιτότητας που θα επηρεάσει τη ζωή όλων μας τα επόμενα χρόνια. Ήδη οι Ευρωπαίοι έχουν στείλει τελεσίγραφο, αποφασίστε τι θέλετε, μας είπαν και περιμένουν μέσα στην ημέρα τις τελικές αποφάσεις. 4 η ώρα το απόγευμα, θυμίζουμε, είναι η συνέχεια της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών. Δεν σταματούν να συνεδριάζουν εκεί στο Μαξίμου. 3.30-4 τη νύχτα έφυγε η Τρόικα που συναντιόταν με τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Υπουργό Οικονομικών. Και παράλληλα, για να κλείσει το σκηνικό του κακού μας του καιρού, έχουμε και μια απίστευτη κακοκαιρία να πλήττει ολόκληρη τη χώρα, να κλείνει εθνικές οδούς, να ξεριζώνει δέντρα, να πλημμυρίζει σπίτια, καταστήματα, αγροτικές εκτάσεις, να καταστρέφει δηλαδή το βιό των ανθρώπων. Μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας πέφτει τόσο νερό όσο θα έπρεπε να δει η περιοχή, η κάθε περιοχή, μέσα σε πολλούς μήνες. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα πάμε και στην Πάτρα, εκεί που έκλεισε χθες, γιατί συνέβη και αυτό. Και η παλιά Εθνική Οδός, αλλά και η νέα Εθνική Οδός. Θα πάμε και στον Εύρο που ζει με την απειλή των πλημμυρών, των ακόμη χειρότερων πλημμυρών, και εκενώνει το αναχωριό μετά τα άλλα. Αλλά πρώτα, ας δούμε τι εκένωση θα γίνει. Σε εισαγωγικά η λέξη. Καλή σου μέρα, Γιάννη Καντέλη. Καλημέρα. Τι θα γίνει σήμερα, τι θα αποφασίσουν, τι θα κληθούν μάλλον να αποφασίσουν οι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι στις 4 η ώρα θα φτάσουν στο Μέγαρο Μαξίμου, έχοντας να παραλάβουν ένα 16σέλιδο υπόμνημα από τον Πρωθυπουργό, που θα είναι τα τελικά μέτρα στα οποία θα έχει καταλήξει ο Πρωθυπουργός και η Τρόικα. Ακριβώς. Χθες το βράδυ η σύσκεψη τελείωσε γύρω στις 3 η ώρα τα ξημερώματα. Πάρθηκαν κάποιες πρώτες αποφάσεις, κάποιες τελικές συμφωνίες φάνηκε ότι υπάρχουν με την Τρόικα, δεν αποτυπώθηκαν σε χαρτί, δεν έχουν υπογραφεί, αλλά προφορικά έχουν συμφωνήσει σε κάποια πράγματα, μένει να δούμε την τελική τους διαμόρφωση. Να σε ρωτήσω, σε παρακαλώ πολύ, να ξεκινήσουμε από τα πρακτικά ζητήματα. Έτσι. Μέσα στην ημέρα πρέπει να αποφασιστεί ή μπορεί να δούμε και καινούργια παράταση στο αν συμφωνούν ή όχι οι πολιτικοί αρχηγοί στα μέτρα αυτά. Οι πολιτικοί αρχηγοί προφανώς πρέπει να αποφασίσουν σήμερα, αλλά έτσι όπως πάει η διαδικασία όλο αυτό το διάστημα. Ποτέ δεν ξέρεις. Λες 4 ώρα έχουν συνάντηση πολιτική αρχηγή. Ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται να γίνει. Το δεύτερο, το υπόμνημα αυτό δεν έχει δοθεί από την Τρόικα. Έχει συνταχθεί ωστόσο από τους Έλληνες αξιωματούχους, τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Παπαδήμου. Σε συμφωνία με την Τρόικα και ακόμα μπαίνουν πινελιές. Δεν έχει το τελικό κείμενο ακόμα, δεν υπήρχε. Υπογραφές θα μπουν στα κείμενα αυτά, στο κείμενο αυτό ή σε όποιο άλλο καταλήξουν ή σε όποιο άλλο έχει ζητήσει η Τρόικα από τους Έλληνες πολιτικούς αρχηγούς. Νομίζω ότι αυτό θα το μάθουμε μετά τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Την τελική διαδικασία με τις υπογραφές, γιατί θυμόμαστε όλοι ότι έχουν, ο κ. Καρτζαφέρης έλεγε πρόσφατα ότι δεν το υπογράφει. Βέβαια, στις σκέψεις αλλάζουν αυτά και πώς μετακινούνται οι πολιτικοί αρχηγοί. Αλλά μετακίνηση το λες εσύ. Κολοτούμπα το λέμε όλοι οι υπόλοιποι, αλλά μικρή κουβέντα αυτή. Το ζητούμενο είναι να γίνει αυτή η σύσκεψη, να δούμε τελικά ότι αποφασίζουν, ότι συμφωνούν και μετά να μας πούν και να βάζουν την υπογραφή τους. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι η συμφωνία. Και δευτερευόντως η υπογραφή. Γιάννη Καντέλη, θέλω να σε ρωτήσω πότε αυτό, αν καταλήξουν, αν υποθέσουμε ότι σήμερα το βράδυ οι πολιτικοί αρχηγοί καταλήξουν σε συμφωνία και κάνουν την καρδιά τους πέτρα και προχωρήσουν στην υπογραφή αυτή τη Δανειακή Σύμβαση. Που είναι ναι, μάλλον στην υπογραφή αυτή τη Δανειακή Σύμβαση με τα μέτρα λιτότητα τα οποία θα δούμε αναλυτικά στη διάρκεια τη εκπομπή και βεβαίω μετά τι 4 το απόγευμα. Αν λοιπόν συμφωνήσουν, πότε περνάει από τη Βουλή? Αυτό δεν έχουν δοθεί ημερομηνίες προφανώς. Αλλά άμεσα, μετά την, αυτό, έτσι. Άμεσα μετά την ανακοίνωση του PSI, το αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί αυτά τα δύο πάνε πακέτο. PSI και Δανειακή Σύμβαση εξαρτώνται άμεσα το ένα από το άλλο. Δεν μπορείς να έχεις το ένα και να μην έχεις το άλλο. Άρα λοιπόν το αμέσως επόμενο διάστημα θα κληθούν να φέρουν όλες αυτές τις συμφωνίες που έχουν κάνει, αυτή τη νέα Δανειακή Σύμβαση, να ψηφιστεί από την Βουλή. Ενδέχεται και μέσα στις επόμενες ημέρες, έτσι. Αμέσως επόμενο διάστημα. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε πότε είναι αυτό χρονικά. Βεβαίως όλα αυτά δεν γίνονται χωρίς αντιδράσεις, χωρίς διαφωνίες, χωρίς έντονες αντιδράσεις. ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ χθες αποφάσισαν 24ωρη σημερινή απεργία, 24ωρη απεργία σήμερα και αύριο θα συνεδριάσουν εκ νέου να καθορίσουν τις τάσεις τους από εδώ και στο εξής. Χθες η αριστερά είχε ήδη πραγματοποιήσει συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη για να μας δώσει το απεργιακό δελτίο και να μας πει τι κινείται σήμερα και τι όχι και πού έχουμε διαδηλώσει και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, Άννα.
Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσουν οι συγκεντρώσεις των συνδικάτων ΠΟΠΗ, της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ και του ΠΑΜΕ. Στις 11 είναι το προγραμματισμένο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ στην πλατεία Συντάγματος, ενώ την ίδια ώρα το ΠΑΜΕ συγκεντρώνεται στην πλατεία Ομονίας. Να δούμε ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη γενική απεργία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ. Οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι ναυτεργάτες, οι γιατροί και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, οι εργαζόμενοι του ΚΕΠ, καθώς πραγματοποιούν 48 ώρια απεργία σήμερα και αύριο, δάσκαλοι, καθηγητές, πανεπιστημιακοί, δικαστικοί υπάλληλοι, τράπεζο υπάλληλοι, εργαζόμενοι στον ΟΤΕ, μηχανικοί, έμποροι, βιοτέχνες και το ΠΑΜΕ. Και αυτή την ώρα, όσον αφορά στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κινούνται κανονικά τα περισσότερα από αυτά. Τα επόμενα λεπτά θα αρχίσει η κυκλοφορία, η κίνηση των σειρμών του μετρό, του ηλεκτρικού και του τραμ, καθώς στις 10 έληξε η πρωινή στάση εργασίας των εργαζομένων. Ωστόσο, η κυκλοφορία τους αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως μετά από περίπου μισή ώρα με 45 Μάλιστα. λεπτά. Θα κινηθούν κανονικά μέχρι τις 5 το απόγευμα, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ μέχρι τις 9 το βράδυ. Ακινητοποιημένα θα μείνουν σήμερα τρένα και προαστιακός λόγω της 24ωρης απεργίας των σιδηροδρομικών. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα εκτελεστούν και τα δρομολόγια του μετρό προς το αεροδρόμιο. Μάλιστα. Να, Άννα, θα τα ξαναπούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Να καλωσορίσω για την Αντίνη τη Χαρδαλιά κοντά μας στο τραπέζι της εκπομπής. Διότι, μαντέψτε, τι άλλο θα συζητήσουμε με την Αντίνη. Εφεδρεία. Το λέμε εφεδρεία τώρα ή βρήκαμε άλλη λέξη? Απολύσεις τώρα. Το λέμε καθαρά. Απολύσεις. Ξεκάθαρα. Και για ποιον αριθμό μιλάμε? 15.000 υπάλληλοι από το στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα έως το τέλος του 2012, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα λέει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, γιατί είχε ακουστεί αρχικά ότι θα γίνει αυτό μέχρι το Πάσχα. Θα γίνει κυρίως μέσω της κατάργησης οργανικών μονάδων και ιδίως μέσω των λουκέτων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ανώνυμες εταιρείες. Μισό λεπτάκι τώρα. Τα λουκέτα, το πού θα μπει λουκέτο και ποιος υπάλληλος από αυτούς που περισσεύει σε άλλους οργανισμούς που δεν θα κλείσει. Ποιος το αξιολογεί, αν έχει γίνει αξιολόγηση, αν προλαβαίνει να γίνει αξιολόγηση ή αν μιλάμε πια για εντελώς τυφλές απολύσεις. Όποιον πάρει ο χάρος, αρκεί να φύγουν 15.000. Δεν έχει γίνει καμία αξιολόγηση και καμία μελέτη, όπως και για τις προηγούμενες. Για τους προηγούμενους οργανισμούς, τυφλές, στο προηγούμενο λοιπόν, διάστημα αυτές. Που καταργήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν. Εκεί όμως είχαμε μετατάξεις. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι η Τρόικα δεν θα δεχτεί μετατάξεις από τους οργανισμούς Μάλιστα. που θα κλείσουν, θα ζητήσει απευθείας απολύσεις. Ο κύριος Ρέπας, πρέπει να σου πω ότι εχθές είχαμε μια έτσι εξέλιξη καινούρια. Δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα για να κλείσουν αυτοί οι οργανισμοί, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ΑΕ του δημοσίου. Να γίνει αυτό με απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών μετά από εισήγηση των επιτροπών αναδιοργάνωσης που έχουν συσταθεί σε κάθε υπουργείο. Ουσιαστικά θα είναι με διαδικασίες εξπρές και επί της ουσίας χωρίς κριτήρια. Κυρίως αυτό που θα κοιτάξουν ενδεχομένως είναι η δανειοδότηση που έχουν αυτοί οι οργανισμοί, η οικονομική κατάσταση που, στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή και η χρησιμότητά τους. Είναι οργανισμοί που δεν έχουμε κλείσει τόσο Ακριβώς. καιρό, που έχει υποσχεθεί, που τα έχει πάρει ο κ. Σπάγκαλος. Θυμάστε ότι προσπαθούσε, κάποια κλείσανε, κάποια άλλα έχουν μείνει σε συρτάρια. Πόσα κλείσανε, αλήθεια? Φύγανε, ας πούμε, στο πλαίσιο της εφεδρίας 800 υπάλληλοι, σωστά? 747 ήταν, αυτοί ήταν μόνιμοι όμως, δεν ήταν από τους οργανισμούς αυτούς. Φύγανε. Με την εφεδρεία. Πόσοι οργανισμοί κλείσανε στη διετία αυτή που συζητάμε ότι πρέπει να αλλάξουμε τη χώρα για να μην μας πάρει και μας σηκώσει όλους καλή ώρα? Μαζί με συμφωνεύσει δεν φτάσαν, τις 50, ούτε τους 50. Ούτε καν τους 50 οργανισμούς. Πολύ χαμηλότερη. Τώρα πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες, βγήκε και ο νόμος που καταργεί 4 θηγατρικές εταιρείες του ΕΟΜΕΧ. Μάλιστα για τον κόσμο αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί τι θα γίνει. Δηλαδή, ο νόμος αναφέρει απλώς ότι καταργούνται 4 θηγατρικές του ΕΟΜΕΧ. Και θα δούμε. Και δεν αναφέρεται τίποτα καν για το προσωπικό. Άρα, προφανώς πάνε σε απευθείας απόλυση. Είναι αυτό το ελληνικό στη συνέχεια. Θα δούμε. Θα δούμε, θα απολυθούν. Θα δούμε, θα απολυθούν. Ξέρεις τι είναι αυτό όταν αποφασίζεις κάποια μέτρα. Λες ότι θα τα κάνεις. Δεν τα κάνεις ποτέ, τα κολυσιεργείς. Έρχονται μετά ακόμη σκληρότερα και με πολύ χειρότερο τρόπο τα προβλήματα και διότι οι δράσεις. Διότι από ένα σημείο και μετά δεν αποφασίζουμε εμείς για μας. Αποφασίζουν άλλοι για μας, δυστυχώς. Ναντίνα, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και ανοίγω μία παρένθεση να πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Σε αυτό το δρόμο που φωνάζουμε συνεχώς ότι είναι δρόμος Καρμανιόλα, ήρθε τώρα και μία ωραία κατολίσθηση χθες και έκλεισε τα πάντα και στην Νέα Εθνική Οδό, αλλά και στην Παλαιά Αθηνών Πατρών. Και είναι ο Χρήστος Στρατουλάκος στο σημείο. Καταρχάς, αυτή την ώρα εξακολουθεί να είναι κλειστός ο δρόμος, αυτό βλέπουμε.
Ακριβώς, καλημέρα από όπου κυρίες και κύριοι. Είναι κλειστός ο δρόμος, είναι κλειστή η νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών στο ύψος του διακοπτού στο 161 χιλιόμετρο. Και δείτε το λόγο γιατί είναι κλειστός ο δρόμος. Είναι κλειστός λόγω κατολίσθησης που σημειώθηκε χθες από αργά το βράδυ, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που είχαμε στην περιοχή, όχι μόνο χθες αλλά και όλες τις προηγούμενες ημέρες. Είχαμε λοιπόν κατολίσθηση με αποτέλεσμα να πέσουν κομμάτια στον δρόμο και συνεχώς από εκείνη την ώρα και μετά να πέφτουν συνεχώς κομμάτια. Με αποτέλεσμα να έχει καθαριστεί μεν ο δρόμος. Ωστόσο, να παραμένει κλειστός από το Αίγιο μέχρι και το διακοπτό. Και στο σημείο αυτό η κυκλοφορία γίνεται από την παλιά Εθνική, όπου μετά τις 12 το βράδυ άνοιξε χθες, προκειμένου να βρουν κάποιο τρόπο οι υπεύθυνοι και της περιφέρειας, αλλά και, και οι υπεύθυνοι από τις εργολαβίες εδώ της κατασκευής του δρόμου, προκειμένου να μπορέσουν να περιορίσουν το φαινόμενο και να μην κινδυνεύουν οι οδηγοί που διέρχονται από το σημείο. Να σας πω ότι τουλάχιστον για σήμερα θα παραμείνει, από ό,τι προφορμόμαστε, κλειστή η νέα Εθνική οδό. Οπότε η κυκλοφορία γίνεται από την παλιά Εθνική, από το Αίγιο μέχρι και το διακοπτό. Και η λύση που εξετάζεται, επόμενοι κυρίες και κύριοι, είναι στο σημείο που βρισκόμαστε. Υποτίθεται ότι ήταν το παλιό ρεύμα προς Πάτρα. Ωστόσο, λόγω των εργασιών έχει κλείσει και η λύση είναι να παραχωρηθεί μία λωρίδα σε αυτό το κομμάτι για την Πάτρα και μία για την Αθήνα, ώστε να διεξάγεται η κυκλοφορία από εδώ και από την παλιά Εθνική. Είχαμε γενικότερα προβλήματα όμως, Χρήστο. Αν θέλεις να αναφερθείς και σε αυτά επιγραμματικά, πέραν δηλαδή των όσων συνέβησαν εκεί. Είχαμε προβλήματα κυρίως στην περιοχή της Αιγιάλιας, όπου εκεί είχαμε πολλούς χυμάρους να βγάζουν νερά και να πλημμυρίζουν κάποια υπόγεια σπιτιών. Ωστόσο, σε μια περίπτωση στην Αιγύρα είχαμε μια επιχείρηση απεγκλωβισμού από την πυροσβεστική υπηρεσία για μια ηλικιωμένη η οποία είχε εγκλωβιστεί μέσα στο σπίτι της. Το νερό είχε ξεπεράσει τους 30 με 40 πόντους. Η ηλικιωμένη γυναίκα που αντιμετώπισε κάποια προβλήματα δεν μπορούσε να βγει, με αποτέλεσμα να κληθεί η ΕΜΑΚ. Είχαμε και κάποιες άλλες περιπτώσεις, κυρίως με πλημμυρισμένα υπόγεια και στην Αιγιάλα και προς την Πάτρα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ξαναγυρίσουμε σε σένα όταν θα έχεις νεότερα για το τι θα γίνει με το δρόμο, πότε θα ανοίξει, πότε θα μπορεί ο οδηγός να κινηθεί άνετα στο σημείο αυτό. Να περάσει δηλαδή από το σημείο αυτό. Προβλήματα σοβαρά είχαμε και στη Θεσσαλονίκη. Χθες νομίζω ότι δεν υπήρχε περιοχή της Ελλάδας που δεν αντιμετώπισε πρόβλημα. Και είναι πολλές και φωτογραφίες που στέλνετε και στο Twitter και στο SMS της εκπομπής και στο email μας από τυχείο που βάρκες βγήκανε εκτός λιμανιού. Τις 20 ώρες τις έβγαλε κανονικά πάνω στον προβλήτα. Ή στο Κυρκής που έπεφτε βροχή και πάγωνε στο δρόμο. Την έβλεπε ο κόσμος δηλαδή να γίνεται χαλάζι πέφτοντας. Είναι και η Ελένη Ιατρού, νομίζω, στη σύνδεσή μας. Θα είναι σε λίγο για να μας δώσει τα της Βόρειας Ελλάδας, με έμφαση βεβαίως στον Εύρο, εκεί που τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Είδατε τώρα, είναι σαν να υπογραμμίζει, Νεκτάρια, καλημέρα. Καλημέρα. Σαν να υπογραμμίζει και ο καιρός την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονομία της χώρας. Νομίζω ότι τα έχουμε κάνει μουσκεμά και ότι η καταιγίδα είναι εδώ. Δεν είναι πάνω από το κεφάλι μας, απλά είναι εδώ. Τι αναμένεις, δώσ' μας και εσύ το δικό σου ρεπορτάζ. Νομίζω ότι η καταιγίδα επιβεβαιώθηκε μετά τα όσα είπαν χθες ο κύριος Σαρκοζή και η κυρία Μέρκελ. Και επειδή λέμε μόνο για τα μέτρα. Ναι. Θες να το κρατήσει αυτό σαν ρωτήρια. Θα μας βοηθήσετε να συνδεθούμε με τη Γερμανία, Deutsche Welle, στα μάτια Σημαίνιο. Θα μας τα δώσουν σε λίγο, διότι το ωραιότερο ήρθε πραγματικά από τη Γερμανία. Ήρθε από τη Γερμανία, μας πει πώς θα μας δώσουν τα χρήματα αυτά, τα 130 δισεκατομμύρια. Όχι πώς θα μας τα δώσουν, πώς θα εξασφαλίσουν θα τα πάρουν πίσω. Ναι, ακριβώς. Εκεί είναι η ιστορία. Υπό ποιες προϋποθέσεις θα μας δώσουν τα χρήματα αυτά. Και κατά πόσο θα μπορούμε να τα διαχειριστούμε εμείς ή όχι. Στα εργασιακά, καθαρά στα εργασιακά, έχει μπει στο τραπέζι 13ος, θα λέω εγώ συνοπτικά, 13ος, 14ος, κατώτατος μισθός μετενέργεια, έχει μπει επίσης οι επικουρικές συντάξεις, οι κύριες συντάξεις πέσαν και αυτές στο τραπέζι, έπεσαν εκτάκτως χθες ή ήταν τόσο καιρό και δεν το λέγαμε. Δεν ήταν τόσο καιρό. Απλώς επειδή δεν προχωρούσε η διαδικασία με τα επικουρικά, η πρόταση που είχε διαμορφώσει η ελληνική κυβέρνηση στις τελευταίες συζητήσεις με την Τρόικα δεν κάλυπτε τα ελλείμματα που είχαν δημιουργηθεί. Τους απάντησε η Τρόικα, εντάξει, αφού με τις επικουρικές πάτε ως εκεί, βρείτε το υπόλοιπο ποσό από τις κύριες. Απλό, απλούστατο. Και έτσι μπήκε και μια ελληνική εταιρεία. Και αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, και από τις κύριες άμεσα, διότι πάνω στη συζήτηση είπανε να πάμε σε τριετία, αλλά αν πάει σε τριετία. Μάλλον αν πάει άμεσα, εξοικονομούνται 450 εκατομμύρια ευρώ. Στην τριετία θα έχει μόνο 150, οπότε πρέπει να βρει τα 300 από αλλού. Και όταν λέμε άμεσα, εννοούμε μέσα στου επόμενου μήνε πια. Για το 2012. Μέσα στου επόμενου μήνε. Το τι θα γραφτεί στο φετινό προπολογισμό είναι το θέμα. Το τι θα γραφτεί στο φετινό προπολογισμό. Θέλω λοιπόν, ότι έκλεισε αυτό το θέμα. Πάμε ένα-ένα. 13ο, 14ο μισθό, το βλέπω και στην κάρτα μα. Διατηρείται, γράφουμε εμεί. Είμαστε σίγουροι ότι διατηρείται. Χθε τελείωσε 3 ώρα τα ξημερώματα η σύσκεψη. Από εκεί έχουμε την τελευταία πληροφόρηση. Θεωρείται μετά από αυτή τη σύσκεψη ότι με την ανταλλαγή που έγινε
έχει κλείσει το θέμα του 13ου και 14ου. Κάτσε λίγο. Νομίζω ότι έχει κλείσει από τη στιγμή που βγήκε το Thompson στην εφημερίδα. Πολύ, χαίρομαι πολύ που σε ακούω αισιόδοξο ότι διατηρεί το 13ο και 14ο. Αλλά αν λάβουμε υπόψη μας, Νεκτάριε, πες μου κι εσύ, τις χθεσινές δηλώσεις Βενιζέλου, ότι το θέμα, το πρόβλημα είναι σαν τη Λερναία Ήδρα, κοβμένα κεφάλι και βγαίνουν άλλα 40. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρο ότι θα μείνει ο 13ο και 14ο. Είναι η τελική η συμφωνία που κάνανε 4 ώρα τα ξημερώματα χθες το βράδυ. Άρα σήμερα απλώς πρέπει να βάλουν κάποιες πινελιές. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Πρέπει να βρουν μικρά σημεία στα εκεί που υπάρχουν τα κενά. Θεωρείται ότι στο κομμάτι των εργασιακών έχει μείνει ο 13ος και ο 14ος. Έχει δοθεί η μείωση του κατώτατου και υπήρχε μια ισορροπημένη λύση στο θέμα της μετενέργειας. Αυτή ήταν η τελευταία εξέλιξη χθες. Προφανώς, μέχρι να υπογραφούν σήμερα τα χαρτιά, να αποτυπωθούν σε διατάξεις, είναι ανοιχτά. Αλλά η τελευταία πληροφόρηση. Ήταν ότι διατηρεί το 13ο και 14ο. Το θέμα πάντως είναι με τις μειώσεις στον κατώτατο που έρχονται και με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις, εάν θα μιλάμε, Πόπη και Γιάννη και κυρίες και κύριοι, για 13ο, 14ο ή για 11ο. Έτσι όπως πάμε, γιατί λέμε 13ο, 14ο, θα δούμε τι γίνεται με τους υπόλοιπους 12. Τι γίνεται δηλαδή με τον κατώτατο μισθό. Έτσι ακριβώς. Τα έλεγε χθες ο Γιάννης ότι χάνονται 3 μισθοί. Μειώνεται κατά 20% όπως βλέπουμε πρώτα-πρώτο στην κάρτα μας, πρώτο-πρώτο point στην κάρτα μας και παρασύρει μισθολογικά προς τα κάτω και τους υπόλοιπους μισθούς. Όλους τους υπόλοιπους μισθούς. Να το αποσαφηνίσουμε αυτό, γιατί ο κόσμος θα ακούει λίγο μπερδεμένα. Ο κατώτατος μειώνεται 20%. Είναι ξεκάθαρο, πάει στα 600 ευρώ μεικτά. Πρέπει να δούμε πώς γινόταν αυτή η διαδικασία μέχρι σήμερα για να δούμε πώς επηρεάζονται και οι άλλοι. Είχαμε την Εθνική Σύμβαση, πάνω σε αυτήν χτιζόταν μια κλαδική σύμβαση και πάνω στην κλαδική είχαμε μια επιχειρησιακή. Όλες αυτές πήγαν προς τα πάνω. Η μία σκαρφάλωνε πάνω στην άλλη. Πριν την κρίση, εν μέσω κρίσης πλέον, όλα αυτά έχουν αλλάξει και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Τι γίνεται τώρα. Η μετενέργεια τι έλεγε, ότι όταν λήξει μια κλαδική σύμβαση, ισχύει για 6 μήνες αυτούσια και μετά τους 6 μήνες συνεχίζει να ισχύει εκτός αν τροποποιηθεί διαφορετικά ή υπάρξει κάποια άλλη αλλαγή. Τώρα, αν είχαμε την πλήρη κατάργηση της μετενέργειας, θα γινότανε. Με το που λήγει η κλαδική σύμβαση, μπαίνει ένα χ πάνω σε αυτήν και το επόμενο σημείο διαπραγμάτευσης. Είναι το μηδέν πια. Δεν είναι το μηδέν ακριβώς. Είναι ανοιχτό, δεν πατάς πάνω στην προηγούμενη κλαδική. Και η μία πλευρά τι θα έλεγε, ας ξεκινήσουμε από το κατώτατο, από τα 600 δηλαδή, όπως διαμορφώνονται τώρα. Άρα, όταν υποχωρεί το ένα σκαλοπάτι που είναι ο κατώτατος, τραβάει προς τα κάτω αναλόγως και όλα τα άλλα σκαλοπάτια που ακολουθούσαν. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν άμεσες οι απώλειες και στους υπόλοιπους με τη διαδικασία του εργασιακού πλαισίου. Νεκτάρια. Όχι, νομίζω εντάξει, τα είπε όλο ο Γιάννης. Έτσι ακριβώς είναι το πλαίσιο και το πόσο παρασύρονται τα πάντα. Έτσι, ακόμα και το επίδομα ανεργίας. Νομίζω, σε άκουγα αυτές που το έλεγες ότι. 91 ευρώ μείωνε. Έτσι ακριβώς, 91 ευρώ. Μείωνε 91 ευρώ. Ναι, διότι όλα αυτά κουμπάνε πάνω στον κατώτατο. Δηλαδή, το επίδομα ανεργίας είναι το 55% στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Ακόμη και η παροχή του νόμου του 2008 της κυρίας Πετραλιά για την άδεια μητρότητας στο εξάμηνο και αυτό ακουμπούσε πάνω στο. Ήταν ίδιο με τον κατώτατο μισθό. Άρα και αυτό παρασύρεται. Βλέπουμε μια σειρά από. Είναι η απόλυτη ανατροπή. Είναι πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή, πού θα έπρεπε να δοθεί η μεγαλύτερη μάχη από τον Πρωθυπουργό, από τον Υπουργό Οικονομικών, από το Επιτελείο. Η μεγαλύτερη μάχη θα έπρεπε να δοθεί για να πάμε τώρα από μόνοι μας να πούμε, παίρνουμε μέτρα να μειώσουμε το δημόσιο. Για να μην υπάρχει επιπτώσει στην υπόλοιπη οικονομία. Ναι. Όλα τα άλλα, απόψη μου, είναι για να λέμε τι θα μειωθεί. Πάλι ο ιδιωτικός τομέας την πληρώνει. Αυτή είναι η ουσία. Και όλη η συζήτηση με τα εργασιακά έπρεπε να γίνει στη χώρα μας. Έπρεπε να γίνει εδώ και μια δεκαετία όμως. Ο τελευταίος νόμος, θυμίζω, των εργασιακών ήταν το 1990. Άρα εδώ και μια δεκαετία θα έπρεπε, όπως σε όλη την Ευρώπη, να συζητείται το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Όλες αυτές οι διαδικασίες να βρεθούν οι καλύτεροι δυνατοί τρόποι για την οικονομία. Αλλά όταν δεν έχεις κάνει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια και όλο αυτό το διάστημα, έρχονται. Ξαφνικά μέτρα, έρχονται μέτρα που δεν είναι προετοιμασμένος ο κόσμος για αυτά και είναι πολύ πιο σκληρά από ό,τι αν είχε προηγηθεί συζήτηση. Για το θέμα της μετενέργειας, μόνο να συμπληρώσουμε αυτό, φαίνεται ότι στη χθεσινοβραδινή σύσκεψη επετεύχθηκε το εξής. Να υπάρχει κατάργηση μετενέργειας μεν, αλλά να διατηρείται ο βασικός μισθός της κλαδικής σύμβασης. Άρα αυτό είναι ένα σημείο ισορροπίας ως προς τους μισθούς και τα βασικά επιδόματα που περιλαμβάνονται στις κλαδικές. Δεν το κατάλαβα, αυτό εξήγησε το μου λίγο καλύτερα. Δηλαδή, δεν ισχύει με την ενέργεια. Δεν ισχύει με την ενέργεια. Άρα λοιπόν, λίγη σύμβασή μου και επαναλαμβάνω. Λίγη σύμβαση που έχω με τον εργοδότη μου. Η κλαδική σύμβαση του κλάδου, όχι προσωπική. Προσωπική ήταν πάνω από την εθνική. Ισχύει του κλάδου. Λίγη. Και αρχίζω να διαπραγματεύω με τον εργοδότη μου σε ποια βάση. Όχι εσύ προσωπικά, ο κλάδος. Ξαναλέω. Ο κλάδος. Δεν δηλαδή με το που λίγη μια κλαδική, δεν μειώνεται. Επειδή υπάρχει αυτή η παρερμηνία, δεν μειώνεται αυτομάτως ο μισθός όλων μας. Προφανώς, να το αποσαφηνίσουμε αυτό. Μιλάμε για τον κατώτατο αυτή τη στιγμή, ναι, για άμεση μείωση. Τότε με συγχωρείτε, αλλά νομίζω ότι λίγο κοροϊδευόμαστε. Αν μιλάμε λοιπόν για κλαδικές που στην πράξη έχουν καταργηθεί εδώ και 2 χρόνια,
Για να μην σου μιλήσω για το τελευταίο εξάμεινο, τι γίνεται. Αυτό, ναι. Τότε τι μάχες δίνουμε και τι κόκκινες γραμμές τραβάμε. Προφανώς οι κόκκινες γραμμές. Προσπιζόμενοι. Έτσι όπως παρουσιάζονται από τα κόμματα από προκοκκίνες γραμμές. Έχει διαπραγματευτεί κανείς πρόσφατα δεν πάνω σε κλαδική σύμβαση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γνωρίζετε κάποιον στην αγορά. Δεν μην τρελαθούμε λοιπόν. Τότε τι μάχες δίνουν οι μεγάλοι εκεί του Μαξίμου. Γι' αυτό σου λέω ότι οι μάχες πρέπει να το λέγαμε και χθες ότι οι μάχες αυτές είναι λίγο σε αρκετό βαθμό προσχηματικές. Ωστόσο, το πλαίσιο, το πώς διαγράφεται το εργασιακό πλαίσιο έχει μεγάλη σημασία. Δεν είναι ότι κόβω ένα μισθό τόσο. Έχει σημασία σε τι πλαίσιο διαμορφώνονται οι μισθοί και σε τι πλαίσιο οικονομίας λειτουργεί όλο αυτό. Μπορεί να ακούγονται λίγο σύνθετα, αλλά έχουν άμεση επιρροή σε αυτό που ενδιαφέρει όλους. Το μισθό τους δηλαδή. Και λέμε ακόμα ότι διασφαλίσαμε 13-14. Να θυμίσω πόσο πολλαπλασιάστηκαν οι εργοδότες τα περασμένα Χριστούγεννα, οι οποίοι δεν κατέβαλαν δώρο Χριστουγέννων. Βεβαίως. Δηλαδή, τι διασφαλίζουμε που κι αυτό στην ουσία σιγά-σιγά, εμέσως πλην σαφώς, ακυρώνεται από την ίδια την αγορά. Έχει καταργηθεί στην πράξη. Όταν δεν γίνεται τίποτα στην αγορά, όταν δεν πέφτει χρήμα στην αγορά, όταν η ύφεση μετράει πόσα χρόνια πια. Μπαίνουμε στο τέταρτο. Τέταρτο και βάλε. Τέταρτο επίσημα. Στον πέμπτο είναι το 12. Έτσι. Μακριά λοιπόν, από εμάς. Για ποια κίνηση στην αγορά μιλάμε και για ποιες επιχειρήσεις που μπορούν να στηρίξουν στο κάτω-κάτω και τους εργαζόμενους τους σε αυτό το βαθμό. Λοιπόν, ανοίγω την παρένθεση πάλι για να δώσουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα. Να δούμε δηλαδή πώς επηρεάζουν όλες αυτές οι αλλαγές που έρχονται στα μισθολογικά παύλα εργασιακά. Πραγματικούς μισθούς, εργαζόμενους εκεί απέναντι, εκεί έξω, στην αγορά και εδώ μέσα. Μιλάμε για έναν κατώτατο μισθό που τώρα είναι της τάξης των 751 ευρώ. Ακριβώς. Όσοι παίρνουν λοιπόν αυτή τη στιγμή τον κατώτατο, αυτοί θα δουν ότι από τα 751 ευρώ μεικτά θα μειωθεί στα 600 ευρώ μεικτά. Και αν μιλούσαμε για 14 μήνες και παραμείνουν οι 14 μήνες, άρα λοιπόν και τα δώρα μαζί, σήμερα παίρνει 10.514 ευρώ σε ετήσια βάση. Ακριβώς. Πάμε στα 8.400. Έχουμε 2.000% μείωση. Mm-hmm. Αν τώρα είχε διατηρηθεί το 751 και απλώς είχαμε περικοπή για τον κατώτατο μισθό των δύο δώρων, οι απώλειες θα ήταν 600 ευρώ μικρότερες από ό,τι σε σχέση με τη μείωση άρα, του 20%. Άρα λοιπόν το εισόδημά του θα κατέβαινε στα 9.012 ευρώ. Και εδώ να μην ξεχνάμε, γιατί λέμε τα εργασιακά σωστά, λέμε τα ασφαλιστικά σωστά, μην ξεχνάμε πάντα και τα φορολογικά. Διότι με το πλήθος αλλαγών που έρχονται. Κάτσε να δώσουμε και τα άλλα παραδείγματα και μπαίνουμε μετά στα φορολογικά. Σε παρακαλώ, μην με αγχώνεις τόσο πολύ αμέσως. Λοιπόν. Για να δούμε και τις επόμενες κάρτες μας, τα επόμενα παραδείγματά μας, λοιπόν. Το επόμενο νομίζω ότι αφορά το επίδομα ανεργίας που βλέπουμε ότι μειώνει σε 469 ευρώ από τα 461. Εξηγήσαμε πριν πώς λειτουργεί με το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Συγγνώμη, εδώ. Ένα δίχτυ ασφαλείας και όχι δίχτυ ασφαλείας θα έπρεπε να χτίσουν ειδικό οικοδόμημα για τους ανέργους. Είναι δυνατόν να μειώνεται το επίδομα ανεργίας. Αυτή είναι η άμεση επίπτωση. Μένει να δούμε, επειδή λέμε από την αρχή ότι πολλά πράγματα πρέπει να τα δούμε να έχουν αποσαφινιστεί μέχρι κεραίας στο τελικό κείμενο. Με συγχωρείτε. Άρα μένει να δούμε. Βρε Γιάννη μου, χίλια συγγνώμη. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άνεργος και παίρνει επίδομα ανεργίας που θα κατέβει στα 369 ευρώ. Ούτε σε χαρτόκουτο δεν μπορεί να ζήσει. Ναι, συμφωνώ. Εγώ έχω κάνει το παράδειγμα αυτό και το. Σαφώς. Αλλά δεν θέλω, το σκέφτονται. Θέλω αυτό. Να σου πω το εξής. Δεν μένει διεκδικούν να δούμε, κάτι παραπάνω. Μένει να δούμε αν θα υπάρξει κάποια πρόληψη γι' αυτό. Αυτή είναι η άμεση επίπτωση. Τι είδους πρόβλεψη λοιπόν μπορεί να υπάρξει. Μήπως αντί για 55%, επειδή υπάρχει τόσο μεγάλη μείωση, μπορεί να πάει στο 65% το ανειδίκευτο εργάτη, άρα να είναι μικρότερη μείωση. Μένει να το δούμε αν θα να γίνει. Να πάμε αυτό. Και να πάμε παρακάτω. Να κοιτάξουμε μέσα σε αυτό το πακέτο μέτρων που έστω να δεχθούμε ότι οι πολιτικοί αρχηγοί δεν μπορούν να κάνουν πίσω σε αυτό. Να δούμε μέτρα τα οποία θα μειώσουν την ανεργία. Και άρα θα βγάλουν κόσμο από το επίδομα υπάρχουν και θα τέτοια. Πάμε σε πραγματικό μισθό. Μέχρι στιγμής δεν τα έχουμε ακούσει. Δεν έχουμε τέτοια γενικά μια συζήτηση τέτοια. Θεωρείτε ότι ένα από αυτά τα μέτρα είναι η μείωση του κατώτατου. Η μείωση του κατώτατου, όλοι οι φορείς, όλοι οι ειδικοί και όλοι οι αρμόδιοι έχουν κάνει μελέτες και έχουν δείξει ότι δεν έχει μειωθεί ούτε στο ελάχιστο η ανεργία επειδή μειώθηκε ο κατώτατος μισθός. Τοποθετούν στην αξιολόγηση των θεμάτων της πάταξης ανεργίας, της αλλαγής στο θέμα, της ανταγωνιστικότητας, στο 17ο σημείο μόνο πρώτο. Την. Πολύ όχι πρώτο. Στον πάτο. Άρα. Είναι. Στη συζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή με την Τρόικα, θεωρείται ότι ένα από τα θέματα από την πλευρά των δανειστών, γι' αυτό το βάζουν με τόσο έντονο τρόπο, ένα από τα θέματα που θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, είναι η μείωση του κατώτατου. Το αντεπιχείρημα εδώ βέβαια είναι η περίπτωση της Ισπανίας, έτσι, όπου έχει χαμηλότερο κατώτατο από εμάς και ανεργία κοντά στο 25% φτάνει. Έτσι. Δηλαδή. Ένα ακόμα αντεπιχείρημα. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση στην οποία υπάρχουν η μία άποψη και η άλλη άποψη. Δεν θα συναντηθούν ποτέ. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό γίνεται και σε αυτή τη συζήτηση περί διαπραγμάτευσης. Υπάρχει μία άποψη και η άλλη άποψη. Δεν θα συναντηθούν ποτέ.
Και ξέρουμε ποια άποψη θα είναι αυτή που θα υπερισχύσει. Προφανώς. Διαπραγματευτικά. Και θα δείξει η ζωή τι θα γίνει στα χέρια μας. Νομίζω πλέον ότι δηλαδή, έχουν εκλείψει αυτά που πει. Δηλαδή, παιδιά, ειλικρινά, φαντάζομαι ότι κι εσείς που κάνετε το ρεπορτάζ ακριβώς το ίδιο αισθάνεστε με αυτό που αισθάνεται και ο μέσος τηλεθεατής που μας βλέπει και ο μέσος άνθρωπος. Αλλά έχω βαρεθεί να ακούω πολιτικούς να λένε ότι λυπούμαστε να παίρνουμε τέτοια μέτρα. Κανείς δεν θέλει να κόβει μισθούς, να κόβει συντάξεις. Όταν πλέον υπάρχει... Μα δεν κάνουν τίποτα άλλο για να αποφύγουν αυτό το σημείο. Όταν πλέον υπάρχει μια κυβέρνηση που στηρίζεται από τρία κόμματα και τα τρία κόμματα από την αρχή εξορισμού διαφωνούσαν και μεταξύ τους και με τον Πρωθυπουργό, τον οποίο αυτοί στήριξαν και επέλεξαν. Ποιο διαπραγματευτικό του. Και όταν αυτά έρχονται σε γνώση των δανειστών μας. Δεν νομίζω. Σήμερα θα συναντηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί με τους Τροϊκανούς. Κάναμε και φιλή. Περιμένουμε τη να φιλή δούμε. Των Τροϊκανών. Φαίνεται δηλαδή... πως όχι. Φαίνεται πως όχι. Δεν το έχουν ζητήσει οι εκπρόσωποι των τριών τέθηκε δανειστών μας να συναντήσουν τους αρχηγούς. Να κάνουν ξεχωριστές συναντήσεις. Και απαντήσανε περιμένουμε τι. Να δούμε. Μπορεί και να γίνει. Είναι όλα τόσο ρευστά εδώ. Ξαναγυρνώ στην προχθεσινή ημέρα. Προχθές. Όταν βγαίνανε από το Μέγαρο Μαξίμου και λέγανε ότι διαπραγματεύτηκα και προέταξα τα στήθη μου και αγωνίστηκα. Με ποιους τα κάνανε όλα αυτά. Με τον κύριο Παπαδήμο. Α, με τον κύριο Παπαδήμο. Με τον κύριο Παπαδήμο. Με αυτόν συνομίλησα. Είναι λίγο αστεία εικόνα, μου επιτρέπεις. Είναι λίγο αστεία εικόνα. Όταν είναι υποχρεωμένοι να πάρουν κάποια σκληρά μέτρα. Είναι συγκεκριμένες δεσμεύσεις, είναι το δίλημα τεράστιο και σαφές. Όταν μπροστά σε αυτή την κατάσταση, όταν ο κόσμος, παρότι υφίσταται πολλές απώλειες, πολλές δυσκολίες, ο περισσότερος υποστηρίζει ότι προτιμότερες αυτές από το να πάμε στην εξαθλίωση της χρεοκοπίας. Όταν λοιπόν αντί όταν να τα στηρίξει αυτά. Υπήρχε τέτοια ανοχή δύο ολόκληρα χρόνια από τον κόσμο, λοιπόν, όταν στήριζε. Όταν λοιπόν τις όποιες προσπάθειες να τα εξηγήσει στον κόσμο, να τον φέρει μαζί σου, να προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται σε αυτή τη συζήτηση και σε αυτή την ιστορία. Προσπαθεί να τσακωθεί με το διπλανό σου ποιο έχει υπερασπιστεί τι, μόνο και μόνο επειδή σκέφτεσαι ότι σε δύο μήνες μπορεί να γίνουν εκλογές. Νομίζω ότι δεν βοηθάει λοιπόν, την όλες οι ερωτήσεις που έρχονται από τηλεθεατές, διότι έρχονται. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι ντρέπομαι και να τις διαβάσω τις ερωτήσεις αυτές. Να σας πω μόνο για έναν συνταξιούχο που μας έστειλε μήνυμα πριν από λίγο. Είμαι συνταξιούχος 65 ετών. Παίρνω 850 ευρώ. Πληρώνω 340 ευρώ στεγαστικό και μου ήρθε χαράτσι ρεύμα 540. Πώς θα περάσω τώρα. Διότι δεν πω... μιλάμε για λίπος που έχει ολόκληρη η Ελλάδα. Να σου πω ότι χθες... Πάει αυτό πια. Οκ, χθες... okay, κάποιοι έχουν. Αλλά οι υπόλοιποι ζουν έτσι. Στα τραπεζικά επιτελεία επικρατεί μια ανησυχία. Διότι ήδη υπάρχει ένα βεβαρημένο περιβάλλον για όσους έχουν στεγαστικά δάνεια. Και τα στεγαστικά δάνεια, να θυμίσουμε, είναι δάνεια 15, 20, 30 ετών. Βέβαια. Δεν είναι ένα καταναλωτικό της τριετίας. Όπως το λες. Ήδη υπάρχει πρόβλημα. Και χθες μου έλεγε τραπεζικός στέλεχος πολύ απλά ότι φοβούμαστε πως η μείωση του κατώτατου του μισθού και να τώρα, αν πάμε και σε μείωση και της κύριας σύνταξης, θα οδηγήσει, θα επιδεινώσει όλο αυτό το κλίμα δυσκολίας αποπληρωμής των δόσεων στεγαστικών δανείων. Έτσι. Και αυτό δημιουργεί. Θα κλειδωνήσει περισσότερο τις τράπεζες, θα πληρώσει μαντέψτε ποιο και ο κύκλος θα είναι φαύλος και αέναος. Άλλο ένα πράγμα για συνταξιούχους που μια... απασχολεί. Ναι, ναι. Φαίνεται ότι προς παρόν έχει φύγει από το τραπέζι το θέμα μείωση του εφάπαξ το 30%. Χθες το βράδυ βγήκε από το τραπέζι. Ποιο εφάπαξ, αυτό που το παίρνει κάποιος μετά από 5 χρόνια και άλλο. Και σε κουρεμένα ομόλογα. Και σε κουρεμένα ομόλογα. Ποιο εφάπαξ, τι συζητάμε, συζητάμε τα φαντάσματα. Σε κάποια ταμεία δεν το παίρνουν μετά από 5 χρόνια. Το παίρνουν σε πολύ λιγότερο. Ποιο ταμείο είναι αυτό. Το ταμείο του δημοσίου έχει μόνο αυτό το πρόβλημα τη πενταετία του εφάπαξ. Μόνο στο ταμείο του δημοσίου υπάρχει. Τα υπόλοιπα ταμεία το καταβάλλει στην ώρα του. Υπάρχει, μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση μερικών μηνών, αλλά δεν φτάνει στην πενταετία. Αυτό είναι το πρόβλημα Γιάννη που έχει. Γιάννη μου, άμα δεν είναι 5 τα χρόνια και είναι 2-3 τα χρόνια που περιμένει για να πάρει χρήματα. Δεν είναι εφάπαξ, είναι κάτι που στα υπόλοιπα χρόνια. Στα υπόλοιπα ταμεία δεν είναι τόσο μεγάλο. Εργασιακού του βίου. Εδώ μιλάμε για τις συντάξεις που ήδη παίρνουν λοιπόν, κάποιοι και ζουν παρένθεση. Και είναι πολλές οι παρατηρήσεις που έρχονται από εσάς στο SMS. Θα ανοίξω τώρα το Twitter να το δω. Αλλά στο SMS ρωτούν τι γίνεται με τους δικούς τους τους μισθούς. Τι γίνεται με τους μισθούς των ίδιων των βουλευτών. Αυτοί μπήκανε στην κατηγορία δημόσιοι υπάλληλοι και είχαν κουρευτεί λίγο νωρίτερα. Εκεί για να κουρευτούν πρέπει να γίνει ολόκληρη διαδικασία. Πρέπει να φωνάξει ο κόσμος με τα μηνύματά του, να κάνουμε κριτική εμείς στα μίντια. Και τότε να πάνε και να πούνε, α, μειώσαμε κάτι, ας πούμε, έτσι. Εκεί έχουμε φτάσει όταν δεν υπάρχει ασυμβίβαστο. Μάλιστα. Αν υπήρχε ασυμβίβαστο, το δεχόμασταν. Μπορούν όλοι οι βουλευτές να κάνουν τη δουλειά που κάνουν, το επάγγελμά τους. Άρα... Σε κανονικές συνθήκες θα έλεγα, αλλάζω για λίγο θέμα, αλλά στην πραγματικότητα στο ίδιο θέμα μένουμε, διότι για καταιγίδα θα συνεχίσουμε να μιλάμε. Θα πάμε στη Βόρεια Ελλάδα, θα δούμε την Ελένη την ιατρού. Σε ποιο σημείο βρίσκεσαι, στην Εγνατία Οδό τη συναντάμε την Ελένη και δείτε, έχει γίνει χιονάνθρωπος. Με κλειστό το ένα ρεύμα. Κάτι από Εγνατία.
Με κλειστές τις δύο λωρίδες αναρρεύμα κυκλοφορίας, Πόπη, μπορείτε να δείτε και να προσπαθήσετε να διακρίνετε ποιο είναι αυτό το ένα ρεύμα. Και να σας ενημερώσω ότι επειδή όπου υπάρχουν οι κάμερες, εκεί εμφανίζονται και τα μηχανήματα, τα χιονιστικά και καθαρίζουν το οδόστρωμα. Πριν από λίγο πέρασαν και το καθάρισαν τα μηχανήματα. Είμαστε λοιπόν στην Εγνατία Οδό, στο κομμάτι που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τη Βέρεια, στη διασταύρωση Κλειδίου, και βλέπετε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί. Περνάνε αυτοκίνητα τα οποία μας φωνάζουν οι οδηγοί και λένε ντροπή, ντροπή για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το οδόστρωμα. Μία κυρία έχει σταματήσει το αυτοκίνητό της, περιμένει να έρθει βοήθεια και δεν είναι η μόνη. Ανατακτά χρονικά διαστήματα σταματάνε διάφοροι οδηγοί που διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν. Το περίεργο είναι ότι ενώ έχει εκδοθεί απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά με φορτίο άνω των 3,5 τόνων, με όλα τα αυτά εμείς βλέπουμε πολλά φορτηγά να κινούνται πάνω στο οδόστρωμα. Απορούμε λοιπόν αν ισχύει αυτή η απαγόρευση. Να πούμε τώρα ότι και στα Μάλγαρα υπάρχει πρόβλημα. Δεκάδες αυτοκίνητα είναι αυτά που σταματάνε, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να σας δώσουμε και εικόνα από εκεί. Γιατί δεν μπορούν να συνεχίσουν, πρέπει να βάλουν αλυσίδες. Από τα Μάλγαρα μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε, διασταύρωση Κλειδίου, η κατάσταση είναι χειρότερη από την εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι η καταιγίδα, η σφοδρή χιονόπτωση που πλήττει από τα ξημερώματα την Θεσσαλονίκη, την Πιερία, την Ημαθία και τη Χαλκιδόνα, όπως και την περιοχή της Πέλλας, έχει δημιουργήσει πολλά συγκοινωνιακά προβλήματα. Γίνεται με δυσχέρεια η κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κιλκής, στη Γέφυρα, χρειάζονται οπωσδήποτε αλυσίδες. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Βέρειας, μεγάλη προσοχή σε όσους πρόκειται να μετακινηθούν προς Χαλκιδόνα, Νέα Αγχίαλο, ακόμη και στην Αλεξάνδρεια. Και γενικότερα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, ίσως και να ξανασκεφτούν κάποιοι αν πρέπει να μετακινηθούν. Όσοι κινηθούν από το σημείο που βρισκόμαστε, από το Κλειδί μέχρι και την Κατερίνη, η κατάσταση είναι ακόμη δυσκολότερη. Πρέπει να πούμε ότι ήρθαν λίγο νωρίτερα αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που περιμέναμε στην περιοχή, και ίσως λίγο πιο έντονα από όσο αρχικά προβλεπόταν, Πόπη. Χιονοπτώσεις έχουμε. Στο ορεινό δίκτυο της Χαλκιδικής χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Από τους ισχυρούς ανέμους έχουμε πτώσεις δέντρων, όπως και κομμένα καλώδια, διακοπές ηλεκτροδότησης, ανάλογη εικόνα και στο Κιλκής. Είναι υπιότερα τα πράγματα στη Δυτική Μακεδονία. Ενώ επάνω στον Εύρο είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης όλος ο νομός. Έχουν εκενώσει χθες 4 οικισμούς προληπτικά. Σήμερα προχώρησαν και σε άλλες. Από τις 8 το βράδυ, χθες που ξεκίνησα, μιλάμε για μερική εκένωση, μόνο για τους οικισμούς που το τμήμα τους είναι κοντά στις όχθες του ποταμού. Ήδη δηλαδή έχουν αρχίσει το Ορμένιο τα νερά να πλησιάζουν το χωριό. Περίπου 20 σπίτια έχουν γεμίσει με νερά, χωρίς ωστόσο να εγκυμονεί κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, και αυτό γιατί υπάρχει άμεση κινητοποίηση. Εκτιμούν ότι κρίσιμες θα είναι οι επόμενες ώρες, αν και αυτή τη στιγμή η στάθμη επί βουλγαρικού εδάφους για τον Εύρο έχει αρχίσει να πέφτει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μας είπες ότι τα φορτηγά αυτοκίνητα δεν πρέπει να κινούνται στην Εγνατία, σωστά? Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Έχετε και ένα πούλμαν εκεί από πίσω. Δεν πας λίγο πιο άκρη, Ελένη, γιατί... Ελένη, έτσι, μπράβο. Κάνε λίγο άκρη, γιατί με αυτά δεν είναι. Έχει αλβανικές πινακίδες. Τώρα γιατί σταματάνε, θα μπορέσουμε να μάθουμε. Δηλαδή και ελληνικές, ναι, γιατί σημασία θα έχει? Είναι στάση ενδεχομένως. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Προς ποια κατεύθυνση κινείστε? Εμείς είμαστε κατεύθυνση προς Αλβανία. Προς τα Τύρανα. Από Θεσσαλονίκη ξεκινήσατε. Από Θεσσαλονίκη, ναι. Πώς ήταν ο δρόμος, όλη τη διαδρομή που κάνατε? Δεν είναι καθαρισμένος ο δρόμος. Έρχεστε λίγο εδώ πέρα, δηλαδή. Σας παρακαλώ. Ναι, αντιμετωπίσατε δυσκολία στη μετακίνηση? Μέχρι τώρα όχι, αλλά πιστεύω παρακάτω θα είναι δύσκολα. Αλυσίδες έχουν? Πώς κινούνται τα λεωφορεία? Προς τον παρόν δεν χρειάζεται, αλλά. Δεν βάζετε. Με πόσα χιλιόμετρα την ώρα πηγαίνετε? 40 χιλιόμετρα. 40 χιλιόμετρα. Λοιπόν, άστος, Ελένη, στους ανθρώπους θα κάνει δουλειά τους. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Απαγορεύεται να κινούνται τα φορτηγά μας, λες, μετρήσαμε 4-5 να περνάνε από μπροστά μας την ώρα που εσύ μας έλεγες στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, σε ευχαριστήσουμε πολύ, να μπεις και στο αυτοκίνητο να ζεσταθείς λίγο και εσύ και το συνεργείο μας. Και... Μιλάμε για το δρόμο που ενώνει τη Δυτική Ελλάδα με την Ανατολική, είναι είσοδος και μιλάμε για εμπορεύματα. Για το δρόμο που έρχονται από τον Εύρο όλοι. Ακριβώς. Τα εμπορεύματα για όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και φτάνει μέχρι. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή για και ο δρόμος αυτός είναι κλειστός. Και κλείνει συχνά. Πώς το λένε. Πες το. Με τον. Δεν το θυμάμαι τώρα. Ναι, με τη λέξη αυτή που μου διαφεύγει και εμένα. Κάθε φορά που χιονίζει και έχει αέρα, κλείνει ο δρόμος. Αυτό είναι το διατάφτα. Έχουμε αρχίσει και γελάμε τα χάλια μας πια πολύ περισσότερο, νομίζω. Εντάξει. Είναι μια αντίδραση, λοιπόν, άμυνα είναι. PSI.
PSI είναι κλεισμένη συμφωνία, θεωρείται. Απλώς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα μέτρα και τη Δενειακή Σύμβαση. Οι πληροφορίες πάντως λένε, και εδώ θα υπάρξει ένα θέμα σε πολιτικό επίπεδο, οι πληροφορίες λένε ότι πάμε για, για ένα νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει τα πάντα. Δηλαδή, πολύ πιθανό να δούμε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που θα έχει τα μέτρα του προμνημονίου, τη νέα Δενειακή Σύμβαση με τις εγγυήσεις, που εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα, τι εγγυήσεις θα ζητηθούν, τι ρήτρες θα υπάρχουν, και το PSI μέσα. Αν καταρρεθεί όλο αυτό μαζί, εκεί θα υπάρχουν μεγάλες πολιτικές αντιδράσεις. Μένει να δούμε αν όντως θα υπάρχει αυτή η παρέμβαση. Ίσως προλάβουν να το διαβάσει, είναι αναζητούμενο αυτό. Η Αμερική είναι ανοιχτή, ο Θάνος ο Δημάτης. Η Γερμανία που μας ενδιαφέρει άνοιξε, δεν είναι άνοιξε ακόμη. Πάμε στο Θάνο το Δημάτη. Καλημέρα. Πόπι, επειδή αναφέρεσαι στο PSI, να πω και εγώ από εδώ πέρα τι προκύπτει από το ρεπορτάζ. Καταρχήν, προκύπτει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θεωρεί ότι τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε μπροστά μας όχι μόνο δεν μπορούμε να τα τηρήσουμε ή αδυνατούμε να τα τηρήσουμε, αλλά ουσιαστικά το παιχνίδι που παίζουμε είναι μια μάχη όχι με τις μέρες ή τις εβδομάδες πλέον για να προλάβουμε τις προθεσμίες, αλλά μια μάχη με τις ώρες. Πρέπει να σου πω όμως ότι αυτό το οποίο αποτυπώνεται σε συζητήσεις με κύκλους του Ταμείου είναι το γεγονός ότι η καθυστέρηση δραματική αυτή στην ανακοίνωση της συμφωνίας του PSI έχει ως αποτέλεσμα να πάνε πίσω πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και να κάνουν τα πράγματα ακόμα δυσκολότερα. Μάλιστα. Διότι όσο δεν εφαρμόζεται το PSI, κανείς δεν ξέρει αν θα προλάβουμε να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία και κανείς δεν ξέρει αν το ποσοστό συμμετοχής των ιδιωτών πιστωτών δεν είναι το απαιτούμενο και τι θα γίνει Μάλιστα. στο επόμενο στάδιο. Κλείνοντας, να σου πω πάντως, Πόπη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι η Γερμανία δεν έχει επεξεργαστεί όπως θα έπρεπε εναλλακτικά σενάρια, δηλαδή ποιος θα βάλει τα επιπλέον λεφτά τα οποία απαιτούνται από πλευράς των Ευρωπαίων εταίρων μας για την Ελλάδα. Ουσιαστικά δηλαδή ένα σκηνικό ακόμα μεγαλύτερης ανασφάλειας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε. Και πάμε στο Σταμάτη Ασημένιο τώρα. Έχει ανοίξει η γραμμή μας με Deutsche Welle για να έρθει από τη Βόνη κοντά μας ο Σταμάτης Ασημένιος να μας πει αυτά τα 100. Δεν τον έχουμε, παιδιά. Αφήστε το. Αυτά τα 130 δισεκατομμύρια λοιπόν, αν τόσα είναι νεκτάρια και. Ακριβώς και Γιάννη, πώς θα μας τα δώσουν οι Γερμανοί. Χθες. Να και ο Σταμάτης. Έλα στα μάτια, σε περιμένουμε. Πώς και πώς θα έρθεις να μας πεις γιατί ζήτησαν να ανοίξει ένας δεσμευμένος λογαριασμός Μέρκελ και Σαρκοζή προκειμένου να μπουν εκεί τα χρήματα που θα είναι η βοήθεια προς την Ελλάδα. Είναι σαφές γιατί το λέμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Γνωρίζαμε ότι θα ενταθούν όλες αυτές οι πιέσεις. Βέβαια δεν είχαμε φανταστεί το πόσο ισχυρές θα γίνουν. Είναι σαφές ότι υπάρχει πρόβλημα εμπιστοσύνης. Δεν υπάρχει η εμπιστοσύνη, η δέουσα εμπιστοσύνη προς τις ελληνικές πολιτικές ελίτ που κυβερνούν σήμερα ή θα κυβερνήσουν αύριο και θέλουν να διασφαλίσουν τα λεχρήματά τους οι άνθρωποι. Καλύτερος τρόπος από αυτό δεν υπήρχε. Είχαμε και την ιδέα για τον δημοσιονομικό επίτροπο. Μια ιδέα που κινείται στην ίδια κατεύθυνση στην ουσία και η οποία λέει το εξής, ότι δεν σας εμπιστευόμαστε, νομίζουμε ότι δεν είστε σε θέση να μας δώσετε τα λεφτά που σας δανείσαμε, ούτε καν τους στόχους δεν μπορούμε να σας εμπιστευτούμε ότι θα μας δώσετε και θέλουμε να το διασφαλίσουμε μόνοι μας. Είναι σαφές και απλό το μήνυμα και δείχνουν καταρχήν ότι η Γερμανία και η Γαλλία στέλνουν το μήνυμα ότι εξαντλείται η υπομονή τους με την Ελλάδα. Αυτό το παράλληλο ταμείο που προτείνουν δείχνει για άλλη μια φορά ότι αυτές θα είναι οι κατευθύνσεις από εδώ και στο εξής. Δεν είναι μόνο ότι θα συμφωνήσουμε σήμερα, mm-hmm. αλλά θέλουν να ξέρουν και τα επόμενα χρόνια ποιος θα τους δίνει τα λεφτά και με ποιο τρόπο. Μάλιστα. Χρησιμοποίησαν σαφή γλώσσα από η Μέρκελ και η Σαρκοζή, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση και τα κόμματα που τη στηρίζουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων. Μάλιστα, η κυρία Μέρκελ υπογράμμισε ξεκάθαρα πως δεν θα υπάρξει νέο πακέτο στήριξη τη Ελλάδας, όσο δεν πληρώνονται οι όροι που έχει θέσει η Τρόικα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω επίσης και εσάς πάρα πολύ. Θέλετε να σχολιάσετε, νεκτάρια, πολύ σύντομο σχόλιο. Ένα πράγμα να πω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με βάση και πρόταση του κυρίου Σόιμπλε το Δεκέμβριο θα δεσμεύονται χρήματα από τα έσοδα από τους φόρους που έχουμε για να αποπληρώνουν τους στόχους προς την Ευρώπη. Όχι, και περίμενε, πώς. Η πρόταση Σόιμπλε το Δεκέμβριο για αυτό το ταμείο το οποίο επανέφεραν χθες οι Μερκοζή λέει ότι χρήματα από φόρους. Δεν έχει μείνει πίσω αυτή η πρόταση που λέει ότι φόροι από τους Έλληνες θα πηγαίνουν στο ταμείο αυτό? Είναι σε συνέχεια αυτή η πρόταση. Αυτό υπονοήσαν και χθες. Άρα διασφαλίζουμε εμείς τα έσοδά μας, την αποπληρωμή των τόκων και δεν μας ενδιαφέρει αν εσείς δεν μπορείτε να πληρώσετε τα εσωτερικά σας. Δεν μας ενδιαφέρει αν πάτε σε εσωτερική στάση πληρωμών, λένε ευθέως. Αυτό ήταν γνωστό εξ αρχής, ότι με την καινούργια Δανειακή Σύμβαση εξασφάλιζαν τα της πληρωμής των τοκοχρεωσίων μας. Με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο.
Από την άλλη πλευρά, είναι σαν να μας λένε και κάτι άλλο. Ότι εμείς διασφαλίζουμε, πάρτε και εσείς τα μέτρα που πρέπει για να έχετε αυξημένα έσοδα, ούτως ώστε να καλύπτετε και τις εσωτερικές σας ανάγκες. Με την απροθυμία όμως που υπάρχει στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, δύσκολο το βλέπω το δεύτερο σενάριο, Πόπη. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλημέρα. Σε ένα νεκτάριε, πάμε σε διαφημίσεις. Ερχόμαστε κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα. Θα μιλήσουμε με τον Άγγελο Τοστάκο, θα διαβάσουμε μαζί και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που έχουν ενδιαφέρον σήμερα. Θα μιλήσουμε όμως και με τον κύριο Ρομπόλη, τον επιστημονικό διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση αυτή σε πολύ λίγο από τώρα. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις. Ζητάμε και την επικοινωνία μαζί σας και στο Twitter που είναι ανοιχτό και στη διάθεσή σας, αλλά και στο SMS μας, το 54260. Μπορείτε να πάρετε και τώρα μέρος βάζοντας τις δικές σας ερωτήσεις στη συζήτηση που θα κάνουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Σάβα Ρομπόλη. Είναι στη σύνδεσή μας και θα γυρίσω αμέσως για να τον καλημερίσω. Καλημέρα σας, κύριε Ρομπόλη. Γεια σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, τις παρατηρήσεις σας, τις επισημάνσεις σας από προχθές που έγιναν γνωστές οι πρώτες ανακοινώσεις από την πλευρά του κυρίου Παπαδήμου μέχρι και σήμερα για το σημείο που βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις κυβέρνησης Τρόικας αλλά και για το πώς αλλάζουν όλες αυτές οι αποφάσεις που θα πάρθουν τη ζωή μας από εδώ και στο εξής. Κοιτάξτε, εάν μείνουμε στην πρώτη παρατήρηση της μείωσης του κατώτερου μισθού κατά 20%, σημαίνει ότι τα 751 ευρώ που είναι σήμερα ο κατώτερος μισθός θα γίνει 582. Φτάνουμε δηλαδή στα επίπεδα του κατώτερου μισθού του 2007. Και από εκεί και μετά βέβαια αυτή η μείωση του κατώτερου μισθού συνεπάγεται μία απώλεια 3 μισθών το χρόνο για το 17%, περίπου 325.000 άτομα που αμείβονται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή με το κατώτερο μισθό. Αυτή η μείωση του κατώτερου μισθού επηρεάζει πτωτικά και το επίδομα της ανεργίας, το οποίο σήμερα είναι 461 ευρώ και θα γίνει 369 μετά τη μείωση του κατώτερου μισθού κατά 20%, όπως επίσης θα επηρεάσει και την βασική σύνταξη μετά την 1η-1η-2015 που εφαρμόζεται ο καινούργιος νόμος το 3863 του 2010, όπου εκεί θα έχουμε ένα μείγμα κατώτερης σύνταξης, η οποία θα χρηματοδοτείται από τη φορολογία και το υπόλοιπο τμήμα θα είναι η αναλογική σύνταξη, η οποία θα χρηματοδοτείται από τις φορές των εργαζομένων και των εργοδοτών. Επομένως, εφόσον ο κατώτερος μισθός θα μειωθεί κατά 20%, θα μειωθεί και η βασική σύνταξη για αυτούς που θα συνταξιοδοτηθούν από την 1η-1η-2015 κατά 20%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μείωση για τις επικουρικές συντάξεις, εάν η τελική απόφαση είναι 15% από επικουρική σύνταξη που ξεκινάει από 150 ευρώ και πάνω, αντιλαμβάνεστε ότι ακολουθεί την επόμενη μείωση από αυτή που έγινε το Νοέμβριο του 2011 και είχαμε μια μείωση της τάξης του 25 ευρώ και τώρα θα πάμε σε μια επόμενη μείωση της τάξης του 600 ευρώ. Δηλαδή μια σύνταξη πλέον επικουρική των 300 ευρώ θα φτάσει στα επίπεδα των 220-225 ευρώ. Αντιλαμβάνεται κανείς δηλαδή ότι υπάρχει μια πολύ δυσμενής εξέλιξη για τα εισοδήματα των χαμηλόμισθων, των κατωτάρων μισθών που παρασύρουν. Ναι, έχουμε και μια μικρή πρόβλημα. Αν εφαρμοστεί και η μετενέργεια, η οποία δεν ξέρω αυτή τη στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις, αυτή η μείωση του κατώτερου μισθού θα επηρεάσει πτωτικά και τις μειώσεις των άλλων μισθών που έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις κλαδικές συμβάσεις. Κύριε Ρομπόλη, μπορείτε να μας εξηγήσετε παρακαλώ πολύ τι ακριβώς είναι η μετενέργεια, πώς δηλαδή επηρεάζει τον εργαζόμενο η μετενέργεια, η αλλαγή αυτή που έρχεται? Η αρχή της μετενέργειας έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα από το νόμο 1876 του 1990, δηλαδή από την Οικουμενική Κυβέρνηση, και σημαίνει ότι αν μια συλλογική σύμβαση, ή κλαδική είτε εθνική γενική, λήγει παραδείγματος χάρη στις 31 Δεκάτου του 2011, υπάρχει ένα εξάμηνο
1η-1η-12 μέχρι 31η-6η-12, όπου συνομιλούν τα δύο μέρη για να ανανεώσουν την σύμβαση η οποία έχει λήξει το Δεκέμβριο του 2011. Εάν σε αυτό το εξάμηνο τα δύο μέρη δεν καταλήξουν σε μια νέα συλλογική σύμβαση, τότε εφαρμόζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της προηγούμενης σύμβασης. Πρακτικά εάν πώς θα εφαρμοστεί δηλαδή περάσει... αυτό, κύριε Ρομπόλη? Θα σας πω, εάν μετά το εξάμηνο τα δύο μέρη καταλήξουν σε μια νέα συλλογική σύμβαση, εάν ισχύει η αρχή της μετενέργειας, η νέα σύμβαση είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με τον νόμο να ακουμπάει στο υπόβαθρο της προηγούμενης σύμβασης. Εάν όμως καταργηθεί η μετενέργεια, τότε η νέα σύμβαση μετά το εξάμηνο γίνεται ατομική σύμβαση και ξεκινάει από μηδενική βάση. Δεν ακουμπάει δηλαδή στο υπόβαθρο της προηγούμενης σύμβασης. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι με βάση τη μετενέργεια και αυτή τη μείωση των κατωτάτων μισθών, όλο το οικοδόμημα των μισθών με βάση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας αποκτά μία τάση πτωτική προς τα κάτω. Και είναι πλέον θέμα ατομικής διαπραγμάτευσης πόσο % θα είναι αυτό το προς τα κάτω ανάμεσα στον ατομικό εργαζόμενο και τον ατομικό εργοδότη. Δηλαδή καταργείται η συλλογικότητα της συλλογικής σύμβασης. Μάλιστα. Καλωσορίζω κοντά μας τον Άγγελο Στάγκο, ο οποίος νομίζω θέλει να υποβάλει μια ερώτηση, αν κατάλαβα καλά. Ναι, ακριβώς, κύριε Ρομπόλη, γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω μεταξύ των δύο κακών, δηλαδή μεταξύ της μείωσης του κατώτατου μισθού στο ποσοστό το οποίο φαίνεται ότι έχει αποφασιστεί και της κατάργησης του 13ου και του 14ου μισθού, ποιο θα ήταν προτιμότερο? Κοιτάξτε, μια απλή προσέγγιση λέει ότι με τη μείωση του κατώτατου μισθού κατά 20% χάνονται 3 μισθοί το χρόνο, ενώ με την κατάργηση του 13ου και του 14ου που ούτως ή άλλως θα μειωθούν από τη στιγμή που μειώνεται ο κατώτερος μισθός, χάνονται 2 μισθοί ή 1,5 μισθός, γιατί τα δώρα και το Πάσχα από τη στιγμή που βασίζονται στον υπολογισμό τους με βάση τον κατώτερο μισθό, όταν μειωθεί ο κατώτερος μισθός κατά 20% θα μειωθούν και αυτά αντίστοιχα κατά 20%. Μάλιστα. Επομένως, το χειρότερο κακό είναι να μην μειωθεί ο κατώτερος μισθός κατά 20%. Κύριε Ρομπόλη, για ποιους θα ισχύσουν οι αλλαγές αυτές, για τους νέους εισερχόμενους, στην εργασία, για όλους μας? Και από τη στιγμή που η Εθνική Συλλογική Σύμβαση είναι σε ισχύ, πώς θα περάσουν τα μέτρα αυτά, πώς θα κλειδώσουν δηλαδή? Σωστό, είναι σωστό το ερώτημα. Καταρχήν δεν έχει αποσαφινιστεί από τη διαπραγμάτευση μέχρι αυτή που έγινε μέχρι τις 3 το πρωί. Εάν εννοείται ότι θα εφαρμόζονται για τους νοησερχόμενους ή και για όλους. Εάν παραδείγματος χάρη εφαρμοστούν για τους νοησερχόμενους, εδώ όπως αντιλαμβάνεστε εισάγεται η αρχή της άνησης μεταχείρισης και φαντάζομαι ότι θα γίνουν διάφορες προσφυγές ανάμεσα σε νέους που θα αμείβονται λιγότερο και σε παλαιούς που θα αμείβονται με το προηγούμενο σύστημα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Άρα το βλέπετε μέσα να εφαρμόζεται συλλογικά εργασίας για όλους, έτσι? Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο που είπατε για τη συλλογική σύμβαση, εδώ υπάρχει και ένα θέμα, θα έλεγα, δημοκρατίας και αντισυνταγματικότητας. Διότι η ελευθερία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες γίνονται στη συνέχεια και νόμος του κράτους, κατοχυρώνεται και από διεθνείς συμβάσεις που έχει κυρώσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά και από το Σύνταγμα. Επομένως, εδώ παρατηρούμε μια εκτελεστική εξουσία η οποία παρεμβαίνει σε μια συλλογική σύμβαση που έχει διαμορφωθεί από τους συνομιλητές, ισχύει μέχρι τις 31/12 και εκτός από αυτό τους δημιουργεί και αρνητικές προϋποθέσεις να ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση για τη σύμβαση του 2013. Δηλαδή, νομίζω ότι η ΓΕΣΕ που θα κάνει μια προσφυγή όπως έχει κάνει και για τις προηγούμενες παραβιάσεις με τις εργασιακές σχέσεις στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας, και δεν ξέρω αν ξέρετε, η έκθεση του Διεθνού Γραφείου Εργασίας για όλες τις παραβιάσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα είναι καταπέλτης και εναντίον της Ελλάδος και εναντίον... Καταπέλτης είναι, αλλά τι δικαίωση υπήρξε ποτέ? Σε όποιες προσφυγές έχουν γίνει, έχει έρθει κάποια αλλαγή δηλαδή, κύριε Ρομπόλη, ποτέ?
Δεν έχει έρθει κάποια αλλαγή, γιατί το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν έχει τη δυνατότητα να σε χρηματοδοτεί, άρα να μην σου δίνει πόρους, είτε για να πληρώσει το κοχρεολύσια, είτε για να κάνεις οτιδήποτε άλλο. Αλλά κάποια στιγμή, αν συνεχιστεί αυτή η βαρβαρότητα, θα δούμε την Ελλάδα να είναι ενταγμένη από άποψη εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη λίστα μαζί με τη Ζιμπάμπου ή την Καζαμπούμπου. Κύριε Ρομπόλη, μου δίνετε καταπληκτική πάσα. Να μπει σε αυτή τη λίστα των υπανάπτυκτων χωρών. Μου δίνετε καταπληκτική πάσα για να σας ρωτήσω την εναλλακτική μας λύση. Ποια εναλλακτική λύση έχουμε? Όταν το δίλημα είναι ή αυτά τα μέτρα ή χρεοκοπήστε ατάκτως, η απάντηση ποια είναι από τη δική σας την πλευρά? Τι είναι προτιμότερο από τα δύο? Κοιτάξτε, καταρχήν αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτή η μονομέρεια που έχουμε στον τομέα της εργασίας, είτε εισοδηματικά είτε στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων, δεν έχει καμία συνάρτηση, τουλάχιστον με βάση το έβριμα της έρευνας που έχουμε κάνει στο Ινστιτούτο, με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που είναι η βελτίωση του επίπεδου ανταγωνιστικότητας. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι τα μέτρα αυτά με τον κατώτατο μισθό έχουν μια αρνητική επίδραση στα έσοδα της κοινωνικής ασφάλισης κατά 2,2 δισεκατομμύρια. Επομένως, την επόμενη φορά που θα έρθει η Τρόικα, το έλλειμμα θα αυξάνεται, διότι δημιουργούνται προϋποθέσεις τα ασφαλιστικά ταμεία να οδηγηθούν σε ελλειμματική κατάσταση, και σας κάνω την πρόβλεψη από τώρα ότι τότε θα τεθεί θέμα μείωσης κατά 20% των κύριων συντάξεων που είναι πάνω από 1.000 ευρώ. Μάλιστα. Επομένως, θέλω να σας πω μισό λεπτάκι, κύριε Ρομπόλη, παρακαλώ. Την επιλογή που με ρωτήσατε. Αν μπορείτε λίγο, παρακαλώ, να κάνετε υπομονή για να πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις απαραίτητο. Θα γυρίσουμε σε λίγο να ακούσουμε την απάντηση από τον κύριο Ρομπόλη. Τελικώς το δίλημα ισχύει ή σκληρά μέτρα ή άτακτη χρεοκοπία, και τι από τα δύο είναι αυτό που πρέπει να γίνει μετά τις διαφημίσεις. Επιστρέψαμε πάλι κοντά σας, ακριβώς 11 η ώρα, και θυμηθείτε, αν θέλετε να πάρετε μέρος στην κλήρωσή μας, να στείλετε ένα SMS ή όσα SMS θέλετε, 1,23 κοστίζει το κάθε μήνυμα που στέλνετε. Αν θέλετε να είστε κι εσείς ανάμεσα στους 20 τυχερούς που θα κερδίσουν υποτροφίες πληρωμένες κατά 50%, δηλαδή, για σπουδές στο City Unity College. Όλοι όσοι θα στείλετε μήνυμα, ωστόσο, έχετε εξασφαλίσει για τον εαυτό σας ένα 10% έκπτωση για τις σπουδές σας, για όλη τη διάρκεια των σπουδών σας. Στείλτε Sky, αφήστε ένα κενό, συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο 54529 με χρέωση, επαναλαμβάνω, 1,23. Ο κύριος Σάββας Ρομπόλης από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ είναι στη σύνδεσή μας. Εμείς στο στούντιο με τον κύριο Άγγελο Στάκο, το διευθυντή, το σύμβουλο έκδοσης της εφημερίδας Καθημερινή. Θα δούμε και τα πρωτοσέλιδα σε λίγο μαζί. Κύριε Ρομπόλη, είχαμε διακόψει πάνω στο καλύτερο που ρωτούν οι τηλεθεατές. Τι είναι προτιμότερο σε αυτή την περίπτωση, να υποστούν όλες αυτές τις περικοπές και τις μειώσεις προκειμένου η χώρα να κερδίσει χρόνο, να προσπαθήσει να πάει παρακάτω, ή τελικώς το να φτωχύνει κανείς μόνος του μέσω της άτακτης χρεοκοπίας θα έχει ακριβώς ίδιες συνέπειες? Τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε, η απάντηση με βάση όλο το σκεπτικό που σας ανέφερα προηγουμένως είναι ότι η ελληνική οικονομία χρειάζεται αποτελεσματικά μέτρα οικονομικά και κοινωνικά. Νομίζω ότι αυτό το δίλημα, και έτσι όπως είναι αυτό το πακέτο με τις επιπτώσεις που έχει, στην επόμενη επίσκεψη της Τρόικα, επειδή δεν θα έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, πάλι θα ξανατεθεί ένα πακέτο μέτρων επιδείνωσης του βιωτικού επίπεδου. Φαίνεται ότι ο στόχος με όλη αυτή τη διαδοχή των μέτρων είναι στο τέλος, σε σχέση με το 2008, το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων να πέσει στο 50%. Αλλά εγώ φοβάμαι ότι... Σε σχέση με το 2008 μας λέτε, έτσι? Σε σχέση με το 2008. Με τη χρονιά που άρχισε η κρίση. Πολύ φοβάμαι... Ακριβώς. Αλλά εγώ πολύ φοβάμαι ότι έτσι όπως πάνε αυτά τα μέτρα και με την αδιέξοδη πλεύση που έχουν, φοβάμαι όμως ξεπεράσουμε και το 50%. Γι' αυτό νομίζω χρειάζονται αποτελεσματικά μέτρα οικονομικά και κοινωνικά. Είμαι σίγουρος ότι μετά από 3 μήνες που θα έρθει πάλι η Τρόικα, θα ξαναθέσει πάλι ζήτημα ότι δεν έχουν επιτευχθεί στόχοι. Διότι από τη μείωση των επικουρικών θα συγκεντρωθούν 450 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτά τα 450 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι ικανά και αναγκαία για να συνεχίζουν να χρηματοδοτούν τις επικουρικές συντάξεις το 12, το 13 ή το 14. Το ίδιο και με το κατώτερο μισθό. Θα μειώσουμε το κατώτερο μισθό, ούτως ή άλλως αυτό στην επιχειρηματική πρακτική από ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων γίνεται, και ούτε θα μειώσουμε την ανεργία, ούτε θα βελτιώσουμε το επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Επομένως πάλι θα ξαναέρθουμε και θα κάνουμε μείωση της μείωσης. Μάλιστα. Και γι' αυτό ακριβώς επιμένω στα αποτελεσματικά μέτρα οικονομικά και κοινωνικά. Με την ανεργία τι πρόβλεψη έχετε, κύριε Ρομπόλη, με τα σημερινά δεδομένα, με τα δεδομένα έτσι όπως διαμορφώνονται, κοιτάξτε, με τα αυριανά δεδομένα κάνει, δηλαδή. Έχουμε κάνει την πρόβλεψη του 21%. Εάν όμως πάμε σε μείωση του κατώτερου μισθού στο μείον 20%, αυτό θα επηρεάσει την ύφεση ακόμα περισσότερο, 1,5%, που σημαίνει δηλαδή ακόμα περισσότερο 50.000 ανέργους, δηλαδή περίπου 1% παραπάνω η ανεργία. Και το 21 που έχουμε προβλέψει θα πρέπει να το αναθεωρήσουμε προς τα πάνω στο 22%. Και ταυτόχρονα βέβαια η πρόβλεψη είναι ότι το 2012 θα έχουμε ένα κλείσιμο τουλάχιστον 60.000 επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρομπόλη, που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε μέχρι την Κρήτη. Θα συναντήσουμε τον Μάριο Διονέλη. Έχουμε μία κινητοποίηση αυτή την ώρα έξω από το εργατικό κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας πει ο Μάριος τι ακριβώς συμβαίνει. Μάρια. Καλημέρα, Πόπη. Μόλις πριν από λίγο ξεκίνησε η πορεία των εργαζομένων. Το ραντεβού εδώ ήταν στις 10 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο. Με σύμμαχο σήμερα τον καλό καιρό στο Ηράκλειο. Μεγάλο πλήθος κόσμου μαζεύτηκε στο εργατικό κέντρο. Τα συνθήματα που κυριάρχησαν ήταν κυρίως για την αξιοπρέπεια, όπως είπαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, για την αξιοπρέπεια των πολιτών, των εργαζομένων έναντι των σκληρών μέτρων που προτείνει η Τρόικα. Απευθύνθηκε πολλές φορές προειδοποίησεις αυστηρούς τόνους προς τους βουλευτές του Ηρακλείου να μην ψηφίσουν τα συγκεκριμένα μέτρα, ενώ η λέξη ανεπιθύμητη ακούστηκε αρκετές φορές από τα μεγάφωνα της συγκέντρωσης. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται πορεία στους δρόμους της πόλης, ενώ ξεχωριστή συγκέντρωση πραγματοποίησε και το ΠΑΜΕ στην Πλατεία Ελευθερίας. Στα Χανιά και στο Ρέθυμνο επίσης από δύο συγκεντρώσεις. Μάλιστα. Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάρια. Για να επιστρέψουμε τώρα εδώ στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να τα δούμε μαζί και να δούμε τι μπορεί να κρύβει και η σημερινή ημέρα. Σε επίπεδο πολιτικής διαπραγμάτευσης, Άγγελε, θα έχουμε καταρχάς σήμερα απόφαση. Μιλάμε για κρυφτούλη, όχι για πολιτική. Απίστευτο έτσι. θα έχουμε απόφαση σήμερα, λες ή όχι. Ήταν να έχουμε προχθές. Δεν μπορώ. Κάθε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη με αυτούς τους κυρίους. Βλέπω ότι προσπαθούν να κερδίσουν μία ώρα, δύο ώρες, ξέρω εγώ, πριν πιούν το πικρό ποτήρι. Αλλά από την άλλη πλευρά στενεύουν τρομερά τα περιθώρια του χρόνου. Ξέρω ότι μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου πρέπει να έχουν γίνει όλα προκειμένου να προλάβουμε να πάρουμε αυτά τα ποθούμενα 14,5-15 δισεκατομμύρια τα οποία θα πρέπει να τα πληρώσουμε μέχρι τις 20 Μαρτίου. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες διαδικασίες. Δηλαδή, όταν θα φτάσουμε τώρα στη προϋπόθεση, ας πούμε, του PSI, είναι να κλείσει αυτή η συμφωνία. Αφού κλείσει λοιπόν αυτή η συμφωνία, θα κλείσει και το PSI. Μετά θα πρέπει να πάμε στο Eurogroup να το εγκρίνει. Μετά θα πρέπει να αρχίσει μια διαδικασία έγκρισης από τα εθνικά κοινοβούλια των δανειστών. Με πρώτο και καλύτερο, βέβαια, το γερμανικό κοινοβούλιο. Λοιπόν, θα πρέπει να έχει περάσει νωρίτερα από την Ελληνική Βουλή. Βεβαίως. Πρέπει να περάσει. Θα πρέπει να περάσει μέσα στις επόμενες ημέρες, άμεσα Γιώργο. Νομίζω ότι κάπου έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή. Την τόσο επόμενη άμεσα. Κυριακή, βεβαίως. Και νομίζω ότι το είπε και ο συνάδελφος ότι θα έρθει ένα πακέτο. Εντάξει, αυτό είναι λογικό. Και θα πρέπει να δούμε βεβαίως τι άλλο, τι μπορεί να συμβεί. Διότι ναι μεν έχουμε αυτούς τους πολιτικούς αρχηγούς οι οποίοι είναι σαν να τους βγάζουν δόντι. Δηλαδή εγώ δεν το καταλαβαίνω ή τι θέλουν αυτοί. Ή έχουν αποφασίσει ότι χρειάζεται αυτή η βοήθεια για τη χώρα. Και βεβαίως θα πρέπει να την πάρουμε με όλες αυτές τις σοβαρές και οδυνηρότατες συνέπειες. Ή αν θεωρούν ότι αυτό δεν είναι για το καλό της χώρας, να πούνε όχι, ευχαριστούμε πολύ, δεν θα το πάρουμε αυτό, πηγαίνετε στις χώρες σας, εμείς θα πορευτούμε μόνοι μας.
Λοιπόν, δεν λένε όμως ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν λένε, βεβαίως. Παίζεται ένα θέατρο το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι και αντιαισθητικό θέατρο, δεν είναι και καλό θέατρο. Είναι και κατά τη δική μου γνώμη και εξαιρετικοί ερμηνευτές να ήταν. Ναι, ναι. Πάλι άθλοι θα ήταν. Κακοστημένο θέατρο. Δεν θέλω να πάω τώρα σε τέτοιους χαρακτηρισμούς, γιατί είναι εύκολο το να λέμε. Να βάλουμε κατά των πολιτικών και της πολιτικής, αλλά δεν υπάρχει κοινωνία χωρίς πολιτική, έτσι. Είναι συνυφασμένα πράγματα. Είναι, δηλαδή, είμαστε συνένοχοι όλοι στο δράμα. Οργανωμένη κοινωνία χωρίς πολιτική δεν μπορεί να υπάρχει. Αλλά όχι στον ίδιο βαθμό. Εντάξει, βεβαίως. Εκεί ξεχωρίζουν οι καλοί από τους κακούς πολιτικούς κλπ. Και κάποιοι είναι τα μεγάλα θύματα της ιστορίας αυτή, κάποιοι τα μικρότερα θύματα της ιστορίας αυτής. Όταν όμως βλέπεις ότι οι πολιτικοί αρχηγοί των τριών κομμάτων μπαίνουν στο Μέγαρο Μαξίμου και βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου επικοινωνούν το θέμα, δεν το διαχειρίζονται ουσιαστικά, αλλά το επικοινωνούν για να μας το περάσουν με τον Α ή Β τρόπο, όχι, εκεί και οι χαρακτηρισμοί μπορούν να υποθούν, Άγγελε. Θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά αυτό τώρα έχει υποθεί αρκετές φορές. Ο κόσμος ελπίζουμε ότι καταλαβαίνει, γιατί όλοι μην νομίζετε, νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη σιγουριά ότι καταλαβαίνει ο κόσμος. Υπάρχει κόσμος που καταλαβαίνει και υπάρχει κόσμος που δεν καταλαβαίνει. Ας ελπίσουμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι αυτοί που καταλαβαίνουν. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και ένα θέμα που νομίζω ότι θα το δούμε στη Βουλή. Ποια θα είναι η στάση των βουλευτών. Που είναι και το μεγαλύτερο ζήτημα, έτσι. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο είναι. Ξέρεις, δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία. Υπάρχει πολλή κουβέντα, υπάρχει πολλή μουρμούρα, αλλά δεν ξέρουμε πόσοι τελικά θα πούνε όχι και σε τι. Εκείνο το οποίο δεν βοηθάει, κατά την γνώμη μου, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι πολιτικοί, έτσι, αντιμετωπίζουν το φάσμα των εκλογών άμεσα. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχει μια κατηγορία, τουλάχιστον από το Πασόκ, αυτοί οι οποίοι δεν πρόκειται να ξανακατεβούν και θέλουν να γυρίσουν πίσω στις περιοχές τους ή στις γειτονιές τους ή στις οικογένειές τους και να μην έχουν, να μην αντιμετωπίζουν μια κατακεράυνωση συνεχώς, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει έχουν βάλει πλάτη για να περάσουν πολλά οδυνηρά μέτρα. Υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι ξέρουν ότι δεν θα βγουν. Αυτοί δεν ξέρω πόσο αποφασισμένοι να ψηφίσουν, όταν μάλιστα οι εκλογές είναι αύριο. Δεν θα προλάβουμε να δούμε αν υπάρχουν ευεργετικές επιπτώσεις από αυτή τη συμφωνία ή εν πάση περιπτώσει αν θα ξεχαστεί μέχρι τότε. Αυτοί λοιπόν μπορεί να, αρκετοί από αυτούς, να μην ψηφίσουν τουλάχιστον κάποια μέτρα. Αυτό όμως μπορεί να μεταδοθεί και στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι βουλευτές έχουν και μεταξύ τους ανταγωνισμούς. Δηλαδή μέσα στο ίδιο κόμμα. Ναι, και στην ίδια περιφέρεια και λοιπά. Ακριβώς. Δηλαδή πέφτουν μπηχτές, πέφτουν κατηγορίες, όχι εμφανώς, αλλά από κάτω από τα τραπέζια, πίσω με ψήθυροι κλπ. Οι τοπικές λοιπόν, κοινωνίες τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα όλα αυτά. Α, μπράβο. Λοιπόν, εκεί πέρα μπορεί να παρατηρηθεί και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να παρατηρηθούν φαινόμενα να μην ψηφίσουν για να μην υποσχελιστούν από τους ανταγωνιστές τους. Διότι και εκεί πέρα υπάρχει ένας κόσμος, η λεγόμενη λαϊκή δεξιά, η οποία έχει εκπαιδευτεί αυτόν τον καιρό ή τα τελευταία χρόνια να είναι περίπου αντιμνημονιακή. Υπάρχει περίπτωση να μην περάσουν τα μέτρα, δηλαδή. Δύσκολο το βλέπω, γιατί ξέρεις, είναι 255 αυτοί όλοι, έτσι. Είναι μεγάλος είναι ο αριθμός μεγάλος. Για να μπορέσει κανείς να μιλήσει για 151, δεν χρειάζεται. Ναι, βέβαια. 151 ψήφους. 151, βέβαια, αν περάσει με 151 είναι πρόβλημα, έτσι. Δεν είναι. Δεν θα αστείο, το κάνουν δηλαδή. Δεκτό στο εξωτερικό. Όχι, δεν ξέρω, όχι. Θα το κάνουν δεκτό, αλλά είναι πρόβλημα. Στο εξωτερικό. Υπάρχει πρόβλημα και πολιτικό. Εκλογές. Εκλογές υποτίθεται ότι έχουν προγραμματιστεί. Το ζήτημα είναι οι εκλογές θα γίνουν ή θα πάνε λίγο αυτό ακόμη πιο πίσω στο μέλλον. Ο κ. Σαμαράς επιμένει και θέλει να γίνουν. Γιατί Καρατζαφέρης και Παπανδρέου εισηγούνται μεγαλύτερη θητεία. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό, κατά πόσο αυτό είναι εντός του συντάγματος, εντός όλων των... Το ποιο. Το να παραταθεί η κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου για άλλα δύο χρόνια. Για άλλον 1,5 χρόνο, μέχρι το 2013. Αν υποτεθεί ότι η θητεία τελειώνει το 2013, ναι, έτσι, εντάξει. Ήταν οριακή, ας πούμε, συνταγματικά η σύσταση αυτής της κυβέρνησης όπως έγινε. Η παράτασή της λοιπόν. Η παράτασή της δεν νομίζω ότι θα επιβαρύνει τίποτα περισσότερο. Νομίζω ότι, κοίτα, συνταγματικά μπορεί να γίνει.
Πολιτικά τώρα εξαρτάται αν το θέλουν ή αν μπορούν ή όλα αυτά θα το δούμε. Δεν είναι απόλυτα βέβαιο. Εκείνο το οποίο όμως είναι σίγουρο είναι ότι η επόμενη Βουλή θα είναι πιο δύσκολη Βουλή από αυτή, έτσι. Διότι θα υπάρχει μια αριστερά η οποία θα είναι ενισχυμένη, όπως πάρα πολύ ενισχυμένη. Και δεν έχουμε τίποτα εναντίον της αριστεράς. Αλλά κόμματα. Μιλάμε, υποτίθεται ότι τα τρία αυτά κόμματα αποφάσισαν να κάνουν την κυβέρνηση Παπαδήμου γιατί θέλουν να μείνει η χώρα στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωζώνη και είναι με αυτή τη γραμμή. Τι προκύπτει ως συμπέρασμα από τη λειτουργία αυτής της κυβέρνησης συνεργασίας, Άγγελε Στάγκο? Δηλαδή, περάσαμε τις δύσκολες δεκαετίες κυβερνήσεων συνεργασίας παλαιότερα. Φτάσαμε τώρα σε δύσκολες καταστάσεις για τη χώρα να προσπαθήσουν να συνεργαστούν τρία κόμματα. Τι προκύπτει ως συμπέρασμα? Δεν έχει, κοίτα να δεις, η Ελλάδα δεν έχει μεγάλη εμπειρία σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Αυτό έτσι. Το πρώτο βήμα που γίνεται τώρα, αυτό λοιπόν, ας πάρουμε αυτό πρώτο το βήμα. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι πιο θετικό εάν αντιμετώπιζαν από την αρχή με μεγαλύτερη ειλικρίνεια και με μεγαλύτερη προθυμία τα τρία κόμματα που στήριξαν αυτή την κυβέρνηση. Παρατηρήσαμε το φαινόμενο από τη μία πλευρά να είναι με την κυβέρνηση και από την άλλη να την υπονομεύουν. Δεν μπορεί να γίνει βέβαια έτσι. Πόσο ανάστημα έχουν οι πολιτικοί μας άντρες όταν πετούν τον μπαλάκι της λήψης αποφάσεων και λήψης αποφάσεων για τόσο δύσκολα μέτρα σε έναν άλλον εκτός γηπέδου? Δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς, ή θα έπρεπε να διαλυθεί η Βουλή, έτσι. Από τη στιγμή που έφυγε παρετήσανε, ας πούμε, ή αναγκάσανε τον κύριο Παπανδρέου να αποκαθιλωθεί, ή θα έπρεπε να πάμε σε εκλογές άμεσες, ή εξαιτίας των περιστάσεων, γιατί γι' αυτό ήρθε ο κύριος Παπαδήμος, για να βοηθήσει να ξεπεράσουμε το πρόβλημα των περιστάσεων. Και ο Παπαδήμος όταν ήρθε ήταν ο μόνος με τον οποίο μπορούσε να μιλούσε πλέον η Ευρώπη. Αν μείνει είχαν όμως... κοπεί. Αυτό δεν το ξέρω. Είχαν κοπεί οι επικοινωνίες με την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν μιλούσε ούτε με τον κύριο Παπανδρέου, ούτε με τον κύριο Σαμαρά. Αν μείνει όμως, γιατί το ζητούν? Ναι, δεν ξέρουμε όμως, το θέλει αυτός. Δηλαδή να μείνει πότε, να πάρει μια παράταση. Δεν απάντησε στην επιστολή Παπανδρέου. Γραπτό ήταν το αίτημα. Δεν μπορεί, δεν είναι αυτός που θα απαντήσει, διότι είναι τρία κόμματα που στηρίζουν. Τι θα πει αυτός? Αυτός δεν είναι, δεν μπορεί να πει εγώ θέλω. Μένω. Πρέπει λοιπόν, να έχει τη στήριξη και τον άλλο. Πήγε 11 και 4 με την κουβέντα μας, Άγγελε Στάγκο. Πάμε στις εφημερίδες. Καθημερινή πρώτη σελίδα. Ασφικτική πίεση από Μέρκελ Σαρκοζή. Σήμερα τελική απόφαση της Αθήνας. Έρηδες μεταξύ των κομμάτων. Επιβεβαιώνεται τη δημιουργία κλειστού λογαριασμού. Αυτό το κρατώ για να μου το σχολιάσει στο τέλος. Ο κλειστός λογαριασμός μέσα στον οποίο θα βάλει τα λεφτά η Γερμανία, η Τρόικα δηλαδή, και από τον οποίο θα αντλεί κεφάλαια για να αποπληρώνει τα δάνειά μας. Κλείνοντας τη στρόφιγγα, κάθε φορά που η Ελλάδα δεν θα μπορεί να ζήσει με τα όσα καταναλώνει, όσα παράγει δηλαδή, και θα προσπαθεί να βάλει χέρι, θα θελήσει να βάλει χέρι σε αυτό τον κουμπαρά της βοήθειας των ξένων. Το Σεπτέμβριο έτοιμος ο φράχτης στον Εύρο με τη φωτογραφία της σχετική και απρόθυμη για περικοπές οι υπουργοί, ενώ η Τρόικα ζητά μέτρα 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στα νέα τώρα, τα ρέστα μας είναι ο κεντρικός τίτλος, πιέσεις για περικοπές ως το παραπέντε, ψαλίδι σε υγεία φάρμακα, εφημερίες των γιατρών του ΕΣΥ, επιδόματα πολυτέκνων, αμυντικές δαπάνες, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, λειτουργικές και καταναλωτικές δαπάνες, επιχορηγής φορέων και εκλογικά επιδόματα. Μέρκελ Σαρκοζή, φιλιά και απειλές, τα φιλιά μεταξύ τους οι απειλές προς εμάς. Πολιτική αρχηγή, Τρόικα, δεύτερος γύρος στο Μαξίμου, σήμερα. Και αναμένουμε απάντηση. Δείτε και τη φωτογραφία, διότι χθες είχαμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στο Σύνταγμα και σε άλλες περιοχές της Αθήνας. Υποκαταρακτώδη βροχή και είναι χαρακτηριστική η φωτογραφία. Η καταιγίδα, η οποία προκάλεσε πολλά προβλήματα σε αρκετές πόλεις, περιόρισε στιτά τον αριθμό των διαδηλωτών που συγκεντρώθηκαν χθες το απόγευμα μπροστά στη Βουλή. Και αυτοί που συγκεντρώθηκαν δεν έφευγαν από το χώρο. Οι θυσίες σε μισθούς, συντάξεις, απολύσεις στο Έθνος. Επικύρωση σήμερα των νέων μέτρων από Παπαδήμου αρχηγούς. Το μαχαίρι στο λαιμό από Μέρκελ Σαρκοζή. Παράταση θητείας του Παπαδήμου ζητούν δύο αρχηγοί. Στον ελεύθερο τύπο, οι κύριες συντάξεις στο μικροσκόπιο της Τρόικας. Νέος εκβιασμός στο τραπέζι στο παραπέντε της συμφωνίας. Με ξεκάθαρες θέσεις στη διαπραγμάτευση. Οι έξι παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά στις απαιτήσεις της Τρόικας. Διαβάζουμε στον ελεύθερο τύπο. Περνάμε στον αδέσμευτο τύπο στην πρώτη σελίδα. Θέλουν να παρατείνουν για ένα χρόνο την κυβέρνηση Παπαδήμου. Ποια η θέση του Αντώνη Σαμαρά? Με πρώτον τον Γιώργο Παπανδρέου που ζητά εκλογές το 2013. Στη βραδινή εξαθλίωση οι συνέπειες από τα νέα μέτρα. Ποιες θα είναι οι απώλειες στους μισθούς, στα επιδόματα και τις συντάξεις? Στην Αυγή, σκηνικό κατοχής.
κόβουν 12ο, 13ο, 14ο μισθό, καταργούν συλλογικές συμβάσεις, στέλνουν στο εξωτερικό το ταμείο του κράτους και περνάμε στην Εσπρέσο. Ο Λάκης ζητάει να βγει από τη φυλακή. Τι αναφέρει στην αίτηση που κατέθεσε την ώρα που η αδελφή του παραδόθηκε στην αστυνομία. Στην Εστία, τεράστιες ευθύνες των κομμάτων πως φτάσαμε στο σημερινό αδιέξοδο και κλείνουμε με τον ριζοσπάστη. Απεργία σήμερα όλοι με το πάμε. Κάλεσμα από Πασεβαίο ΓΕ και συντονιστικό αγώνα σχολείων Αθήνας στις 61 πόλεις, στην Ομόνια στις 11 το πρωί, Θεσσαλονίκη, Άγαλμα Βενιζέλου στις 10.30. Λοιπόν, ταμείο κλειστό, εξωτερικό και αυτοί αποφασίζουν πότε θα πληρώνονται. Ακούγεται σοκαριστικό, ακούγεται προσβλητικό, αλλά η ιστορία λέει ότι όποτε η Ελλάδα, και μιλάμε για την Ελλάδα βεβαίως, φαντάζομαι και σε άλλες χώρες θα γίνεται κάτι παρόμοιο, πτώχευσε, οι δανειστές συμπεριφέρθηκαν ανάλογα. Πότε αναλαμβάνοντας τα τελωνεία και τα μονοπόλια, για να παίρνουν τα κρατικά μονοπόλια, πότε φέρνοντας δικούς τους ανθρώπους, ακόμα και στο σχέδιο Μάρσαλ, mm-hmm. που ήταν δωρεά, έτσι, έφεραν τους δικούς ανθρώπους mm-hmm. εδώ πέρα και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα, καμία δαπάνη χωρίς υπογραφές του Αμερικάνου που ήταν σε κάθε Υπουργείο είτε των Αμερικανών, είτε και όταν το δάνειο, ας πούμε, ήταν 1 εκατομμύριο, σου δίνανε 300.000 ή 400.000 παίρνοντας εκ των προτέρων τα χρήματα που τους χρωστούσες. Λοιπόν, δεν είναι πρωτοφανές αυτό. Έχει ξαναγίνει στην ιστορία μας, το έχουμε αντιμετωπίσει τις 3-4-5 φορές που έχουμε, 5 νομίζω, αυτή είναι η 5η νομίζω, που έχουμε πτωχεύσει. Αλλά βεβαίως δεν πάβει να είναι προσβλητικό. Το λιγότερο προσβλητικό. Ναι, είναι όμως μια πρακτική η οποία συνηθίζεται. Γιατί δεν ζητούμε να μας διασφαλίσουν και εμάς. Ούτε δεν θα μας πετάξουν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το χύψη τρόπο. Δεν θα μας αφήσουν να χρεοκοπήσουμε ατάκτως. Δεν ζητούμε κι εμείς έγγραφες βεβαιώσεις από αυτούς. Αυτό είναι το θέμα. Ότι ελπίζουμε σε αυτό ή ποντάρουμε σε αυτό. Κοίτα, το κακό με όλη αυτή την ιστορία, η οποία είναι πολύ κακή ιστορία, mm-hmm. έτσι, έχουμε μπει σε μια δίνη από την οποία δεν ξέρουμε πώς θα ξεφύγουμε. Αλλά το κακό είναι ότι σε αυτή την ιστορία η Ελλάδα δεν δείχνει μια προθυμία, μια βούληση αναγέννησης. Κατάλαβες, παίζει μόνο αμυντικά και αντιφατικά, mm-hmm. διότι την ίδια στιγμή που έχουμε απλωμένο το χέρι, βρίζουμε αυτούς οι οποίοι έρχονται να δώσουν τα λεφτά, να μας δανείζουν τα λεφτά. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και άλλοι που λένε από τη στιγμή που μπορούμε να κόψουμε μόνοι μας το χρέος μας και να το ανταλλάξουμε με καινούργια ομόλογα που θα λήξουν λίγα χρόνια αργότερα, γιατί δεν το κάνουμε. Γιατί δηλαδή περιμένουμε να μας δώσουν μια βοήθεια την οποία θα συνεχίσουν να εισπράττουν πίσω. Εννοείς να μην πληρώσουμε τους δανειστές. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό είναι μια σκέψη που ασπάζονται αρκετοί. Ωραία, αν και οι τρεις αρχηγοί το θεωρούν ότι είναι σωστό, ωραία, κόβουμε. Λοιπόν, λέμε δεν σας πληρώνουμε, αντίο σας, γεια σας, φεύγουμε από το ευρώ, φεύγουμε, πάμε στη δραχμή και πορευόμαστε μόνοι. Και βλέπουμε που θα φτάσουμε. Μάλιστα. Άγγελε Στάκο, ευχαριστούμε που ήσουν κοντά μας. Πηγαίνουμε μία βόλτα στο εξωτερικό δελτίο τώρα με τη Βάνα Κουτρουλού που τη βλέπω ήδη στην αίθουσα ειδήσεων. Ξεκινώντας, Βάνα, από ποιο θέμα σήμερα? Καλημέρα, Πόπη. Ξεκινάμε από την κοινή συνέντευξη που έδωσαν την τηλεοπτική η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σαρκοζή το βράδυ σε γαλλικό κανάλι αλλά και σε γερμανικό, το ZDF. Είπαν εν ολίγης ότι δεν θα επιτρέψουμε την ελληνική χρεοκοπία. Χαρακτηριστικά, ο κύριος Σαρκοζή είπε ότι δεν αποτελεί επιλογή να αφήσουμε μία χώρα 9 εκατομμυρίων ανθρώπων να χρεοκοπήσει. Ενώ από τη μεριά της η κυρία Μέρκελ τόνισε ότι θέλουμε μία ορθολογική λύση που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ένα δεύτερο πρόγραμμα, αλλά αυτό θα συμβεί μόνο όταν διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών με τη συμφωνία της Τρόικας. Να περάσουμε τώρα στο πολικό κύμα ψήφους που πλήττει την Ευρώπη. Ο τραγικός αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 360 σε όλη την Ευρώπη. Κυρίως το βαρύ τίμημα πληρώνει η Ουκρανία με 135 νεκρούς. Ενώ να σας πω ότι η Ιταλία ενεργοποίησε τα αποθέματα φυσικού αερίου έκτακτης ανάγκης, καθώς έχει μειωθεί η ροή από την Ρωσία λόγω της αυξημένης ζήτησης εκεί. Και στην Αυστραλία τώρα
αγωνίζουν κρίσιμες ώρες εκεί οι κάτοικοι, κυρίως στην πολιτεία του Queensland, καθώς έχει ανέβει επικίνδυνα η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Μπαλόν. Χιλιάδες κάτοικοι της πόλης έχουν διαταχθεί να αφήσουν τα σπίτια τους τις τελευταίες ημέρες, κυρίως στο Queensland και τη Νέα Νότια Ουαλία. Στην Γαλλία να περάσουμε τώρα, όπου με τεμποδίων γίνονται οι αεροπορικές συγκοινωνίες, οι αεροπορικές μεταφορές. Έχουμε καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων λόγω της τετραήμερης απεργίας που έχουν κηρύξει τα συνδικάτα στον τομέα των αερομεταφορών. Να σας πω ότι διαμαρτύρονται γιατί προωθεί η κυβέρνηση σχέδιο με το οποίο θα κρίνεται παράνομη οποιαδήποτε απεργία δεν ανακοινωθεί 48 ώρες νωρίτερα. Στην Ρουμανία τώρα να περάσουμε, που βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις του εντολοδόχου πρωθυπουργού του Ουγγαρου Έρνου με τα υπόλοιπα κόμματα για το σχηματισμό κυβέρνησης μετά την παρέτηση του πρωθυπουργού Εμίλ Μπόκ υπό το βάρος της λαϊκής οργής. Να σας πω ότι ο κύριος Ουγγαρου Έρνου ήταν ο πρώην αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών. Και να κλείσουμε με την Ιταλία, όπου μετά τις δηλώσεις Μόντι ότι η μόνιμη εργασία είναι βαρετή που είχε προκαλέσει, όπως θυμάστε, οργή, περίπου ίδιες δηλώσεις έκανε και η Ιταλίδα υπουργός εξωτερικών, η οποία καυτηρίασε την κουλτούρα της μονιμότητας που χαρακτηρίζει τους Ιταλούς και είπε ότι οι Ιταλοί πρέπει να απαγκιστρωθούμε από τις μόνιμες θέσεις στην ίδια πόλη, δίπλα στην μαμά και στον μπαμπά μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μια γυναίκα στη Σύμη έχασε τη ζωή της, θα μας πει ο Μιχάλης Θεζάρης από την αίθουσα ειδήσεων για ποιο λόγο τη συνέβη ακριβώς, Μιχάλη. Οπότε δυστυχώς μετράμε ανθρώπινες απώλειες από την βροχόπτωση η οποία έπληξε χθες όλη τη χώρα. Όπως πληροφορηθήκαμε λοιπόν από το αγροτικό νησί πριν από λίγα λεπτά, μια γυναίκα 40 ετών, μητέρα δύο παιδιών, έχασε τη ζωή της εχθές στον Γυαλό, στην πόλη της Σύμης, όταν παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο με αποτέλεσμα να πνιγεί. Είναι μια δυσάρεστη είδηση η οποία έρχεται μέσα από τα καιρικά φαινόμενα τα οποία έχει εικόνα και από την υπόλοιπη χώρα, τι συμβαίνει στην Αθήνα αυτή την ώρα. Ναι. Δηλαδή, έχουμε εικόνα από την Αθήνα. Να πούμε ότι αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εχθές πάνω χρειάστηκε οι πυροσβέστες να επέμβουν σε 346 περιπτώσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. 130 πυροσβέστες, 55 κλιμάκια της πυροσβεστικής ήταν έξω καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Να πούμε ότι απεγκλώβησαν δύο οδηγούς από το απογείο ταχύ, καθώς εγκλωβίστηκαν στην Χαμοστέρνας. Όπως εγκλωβίστηκαν και 20 επιβάτες ενός λεωφορείου, οι οποίοι χρειάστηκαν στην συνδρομή των πυροσβεστών. Υπήρξε μεγάλο πρόβλημα με τη διακοπή ρεύματος, ηλεκτροδότησης στις περιοχές του Περιστερίου, του Ήλιον, στην Εκάλη, στην Ερυθρέα και στην Βάρη, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία και του τραμ. Από εκεί και πέρα, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αντιμετώπισαν και η Τήλος και η Σύμη, και ευτυχώς. Μάλιστα. Όλα αυτά λύθηκαν εν γέννη. Καλά, μιλάμε για τη Χαμοστέρνας και δείχνουμε τη Χαμοστέρνας. Χθες ήταν όλοι οι δρόμοι στο λεκανοπέδιο, όλοι οι δρόμοι όμως ποτάμια. Κάποια από αυτά δε χύμαροι. Δεν μπορούσες να τα περάσεις όχι με τα πόδια. Με αυτοκίνητο δεν μπορούσες να τα διασχίσεις. Mm-hmm. Απίστευτο. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι γίνεται τώρα με τους αστέγους μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό και τι μέτρα παίρνει η πολιτεία για τους αστέγους, Άννα Βλαχοπαραγιώτη. Το Υπουργείο Υγείας προχθές, διαστόματος του Υφυπουργού του κ. Μπόλαρη Πόπη, ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα έκτακτης επιχορήγησης ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ για τους Δήμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προκειμένου οι Δήμοι αυτοί να προχωρήσουν σε συμβάσεις με ξενοδοχεία στα οποία θα μένουν οι άστεγοι. Να πούμε ότι ο Δήμος της Αθήνας θα χρηματοδοτηθεί κατά 400.000 ευρώ, ενώ στο Δήμο της Θεσσαλονίκης θα δοθούν 100.000 ευρώ. Ο κ. Μπόλαρης ανέφερε ότι έχουν ήδη βολιδοσκοπηθεί κάποια ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας, όπου το πρόβλημα με τους άστεγους είναι πολύ εντονότερο, και ήδη ένα ξενοδοχείο έχει απαντήσει θετικά στο να διαθέτει τα δωμάτια του έναντι του συμβολικού τιμήματος των 3 ευρώ τη βραδιά, τα οποία βεβαίως θα δοθούν από το κονδύλι που αναφέραμε προηγουμένως. Παράλληλα, οι Δήμοι σε συνεργασία με μη κερδοσκοπικές οργανώσεις θα αξιοποιήσουν και κάποια από τα ξενοδοχεία που έχουν κλείσει στο κέντρο της Αθήνας, αλλά ωστόσο διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να φιλοξενηθούν εκεί οι άστεγοι. Τέλος, θα δοθούν, ανέφερε ο κ. Μπόλαρης, και 300.000 ευρώ στην Αρχιεπισκοπή, ώστε να χρηματοδοτηθούν επιπλέον συσίτια για τους αστέγους, Πόπη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Επιστροφή σε καθαρά οικονομικά θέματα. Ο κ. Γκλεζάκος έχει έρθει κοντά μας. Καλημέρα σας, κύριε Γκλεζάκο. Καλημέρα σας, κύριε. Τα ακούσατε τα μέτρα, τα είδαμε δηλαδή. Έχουμε και έναν σχολιασμό πρώτον. Πρώτο, τι μας περιμένει από εδώ και στο εξής, λοιπόν. Το σημείο το οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι και τι περιθώρια έχει βελτίωσης. Το σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή δεν είναι ο πάτος. Έχει ακόμη χειρότερα και δηλαδή. Άλλο, ναι. Και ποια θα είναι αυτά τα χειρότερα, κύριε Γκλεζάκο. Κοιτάξτε, θα το πάρουμε πολύ απλά. Όπως δείχνουν όλα, και προς την κατεύθυνση αυτή είναι και οι δηλώσεις Μέρκελ για τον ειδικό λογαριασμό, θα δεσμευτούμε να περνάμε με αυτά που βγάζουμε. Το ξέραμε αυτό εξ αρχής, βέβαια. Αυτά που βγάζουμε δεν μας φτάνουν.
απόδειξε ότι έχουμε ελλείμματα. Στο βαθμό λοιπόν που αυτά τα ελλείμματα θα πρέπει να τα απορροφήσουμε, σημαίνει ισόποσα θα μειωθούν αντίστοιχα οι αποδοχές μας, θα μειωθεί το δικό μας εισόδημα. Επομένως, περιμένουμε και άλλες περικοπές. Το πρόβλημα μάλιστα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο από τη στιγμή που το κούρεμα θα μειώσει την περιουσία των ταμείων, απ' την άλλη πλευρά δεν θα έχει τα περιθώρια πλέον το κράτος να αναπληρώσει τις απώλειες με επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό όπως παλαιότερα και επομένως η λογική συνέπεια, όχι η λογική, η παράλογη, αλλά η συνέπεια θα είναι να ψαλιδιστούν οι συντάξεις. Και γενικά τα πάνε στον ταμείο, για υγεία βεβαίως το είπαν για την υγεία έτσι κι αλλιώς. Πόσο πιο κάτω μπορούν να πέσουν οι συντάξεις, κύριε Λεζάκο? Δυστυχώς εγώ θα σας θυμίσω μια συζήτηση που είχαμε εδώ πριν από μήνες και που λέγαμε ότι το πορτογαλικό επίπεδο τιμών ενδεχόμενα να αποτελεί το όριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα βλέπουμε ότι έχει σκληρήνει η στάση. Εάν εμείς σαν οικονομία δεν τα πάμε καλά στη συνέχεια και αν ο δημόσιος τομέας δεν περιοριστεί, δεν θα είναι πια το πορτογαλικό το όριο, θα είναι το ρουμανικό. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι εάν δεν βγάλουμε μόνοι μας τα κάστανα από τη φωτιά, δεν θα μας βοηθήσουν. Πώς βγαίνουν τα κάστανα από τη φωτιά με υπογεγραμμένη αυτή τη σύμβαση την οποία τώρα δουλεύουν, τώρα γράφουν? Πλέον, κυρία Τσαπανίδου, μονόδρομο σημείωση του δημοσίου. Για να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, δεν έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να έχει γίνει από 30 χρόνια. Δεν το πολλά χρόνια τώρα και δεν χρόνια. Έπρεπε να έχει γίνει με διαφορετικά υποστηλώματα, κύριε Γκλεζάκο. Έπρεπε να έχει γίνει σε καλή περίοδο, ώστε να μπορεί ο κόσμος που φεύγει από εκεί να βρίσκει δουλειά. Και να απασχοληθεί κάπου αλλού. Βεβαίως. Διότι τώρα, μειώνοντας τώρα το δημόσιο και απολύοντας και άλλους ανθρώπους από το δημόσιο, με τέτοια ύφεση, με τόση ανεργία, πού θα οδηγηθούμε? Η κοινή λογική λέει άλλα πράγματα. Ναι, βεβαίως. Και η οικονομία δεν βοηθιέται έτσι να ανακάμψει, αλλά και ένα κοινωνικό πρόβλημα τρομακτικών διαστάσεων δημιουργείται, έχει ήδη δημιουργηθεί, αλλά εντείνεται, αφού και άλλοι άνεργοι θα προσθεθούν. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα πρόβλημα, ένα φαύλο κύκλο, όπου οι μειώσεις των δαπανών φέρνουν μείωση του τζίρου στην αγορά, άρα δεν αφήνουν την οικονομία να ανακάμψει. Η μείωση του τζίρου στην αγορά φέρνει μείωση θέσεων εργασίας και ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται. Πρέπει να καταλάβουμε, να το καταλάβει ο κόσμος, ότι η μείωση του δημόσιου τομέα, όσο σκληρή και αν είναι για τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, και είναι σκληρή, αναμφίβολα, είναι μονόδρομος πλέον. Διότι σκεφτείτε, το εθνικό μας εισόδημα είναι ένα καρβέλι ψωμί που πρέπει να μοιραστεί σε φέτες. Όταν αυτοί που παράγουν το καρβέλι είναι σχετικά λίγοι, αλλά πρέπει να το μοιραστούν όλοι, πέφτει από λίγο στον καθένα. Επομένως, ο δημόσιος τομέας, που δεν παράγει, μέχρι ένα σημείο είναι απαραίτητος βεβαίως για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας. Mm-hmm. Αλλά από ένα σημείο και μετά, όταν διωγγώνεται, λειτουργεί παρασιτικά αυτή η διόγκωση πέραν του φυσιολογικού. Άρα. Επομένως, εάν αυτό δεν συμβεί, τότε θα κατεβαίνουμε ένα-ένα τα σκαλιά. Πρέπει λοιπόν να μειωθεί ο δημόσιος τομέας, να μειωθεί δραστικά, να μειωθεί άμεσα, για να μπορέσει η οικονομία να πάρει μπρος κάποια στιγμή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλιώς να ξέρουμε τι μας περιμένει. Τι μας περιμένει? Μας περιμένει να κατεβαίνουμε τα σκαλιά ένα-ένα. Τα ένα-ένα τα σκαλιά οδηγούν στην άτακτη χροκοπία και πάλι. Άτακτη χροκοπία δεν θα έχουμε, γιατί απλούστατα το καρβέλι θα μοιράζει όλο και πιο λίγες φέτες, πιο μικρές φέτες στους συνδετημόνες. Για πόσο καιρό μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, κύριε Γκλεζάκο? Δηλαδή, για να είμαστε και λογικοί, για πόσο καιρό μπορεί το καρβέλι να βγάζει πολύ λίγες φέτες και να τις μοιράζει και επιλεκτικά? Είπαμε ότι δυστυχώς βλέπαμε. Δηλαδή το επόμενο βήμα ποιο είναι? Βλέπαμε πέρα από τις κοινωνικές αντιδράσεις, πέρα από τις όποιες αντιδράσεις θα υπάρξουν. Βλέπαμε κάποια στιγμή μόνη της η χώρα δεν θα πει δεν μπορώ να βγω άλλο έτσι. Να σας πω ότι θεωρούσαμε τραγική τύχη να παίρνουμε τη μερίδα του Πορτογάλου. Πλησιάζουμε προς τα εκεί. Πλέον θα θεωρούμε ότι είναι πιθανό στον ορίζοντα να φανεί η μερίδα του Ρουμάνου. Mm-hmm. Επομένως, γι' αυτό λέω, η ανάσχεση είναι υποχρεωτικό να γίνει και να ξεκινήσει από το δημόσιο τομέα. Να δεν ρωτήσω κάτι αλήθεις. Διαφορετικό. Αν γίνει το κούρεμα του χρέους, αν βγει το καινούριο δάνειο, αν υπογράψουμε δηλαδή την καινούργια δανειακή σύμβαση και αρχίσουμε πια να έχουμε διασφαλίσει τις δόσεις του χρέους μας προς mm-hmm. τα έξω,
και αρχίζουμε να κάνουμε τις προσπάθειές μας να ζήσουμε όσα παράγουμε. Δεν θα αρχίσει να έρχεται ο ξένος και να επενδύει στην Ελλάδα. Δεν θα αρχίσουν να γίνονται, να στείνονται επιχειρήσεις, να δημιουργούνται θέσεις εργασίας, να γίνεται η χώρα ανταγωνιστική όταν θα έχουν πέσει τόσο και τα εργατικά χέρια. Το υπαριθμό είναι ένα στοιχείο για να έρθει ο ξένος ή να μην φύγει ο Έλληνας. Γιατί κοιτάξτε και πόσα λεφτά από Έλληνες φεύγουν έξω και πόσοι Έλληνες επενδυτές έχουν αναστείλει την δραστηριότητά τους. Το υπαριθμό ένα είναι να τελειώσει το θέμα της χρεοκοπίας. Δηλαδή, να το βάλουμε στο ντουλάπι και να πούμε. Με την υπογραφή τέλειωσε. Αυτή τελειώνει το θέμα. Αν σήμερα βγουν οι αρχηγοί και πούν συμφωνούμε στα μέτρα, στα σκληρά αυτά μέτρα λιτότητας, ναι. Και ανακοινωθεί και σε ένα χι διάστημα και το PSI, με συμμετοχή ικανοποιητική. Τέλειωσε το θέμα της χρεοκοπίας για τη χώρα, κύριε Κλεζάκο. Η υπογραφή δεν τελειώνει τίποτα. Με την υπογραφή αρχίζουν όλα. Με την υπογραφή αρχίζει η προσπάθεια μείωση του δημόσιου τομέα και νοικοκυρέματος στην οικονομία. Εάν αυτά γίνουν, τότε πραγματικά. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση, τελειώσαμε, πιάσαμε πάτο και γυρίζουμε προς τα πάνω. Εάν η υπογραφή μπει και στη συνέχεια κάνουμε ό,τι κάναμε μέχρι τώρα, δηλαδή από μένα τα κόμματα βλέπουμε μια καθαρά επικοινωνιακή πολιτική, δηλαδή σαν να μην τους ενδιαφέρει η ουσία, αλλά να τους ενδιαφέρει τι εντυπώσεις θα αποκομίσουν. Άρα ούτε καν ο κόσμος δεν έχει καν ενημερωθεί σωστά από τους επίσημους εκπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο, από τα κόμματά μας. Λοιπόν, εάν συνεχίσουν αυτή την τακτική, δεν κάνουμε τίποτα. Θα είμαστε πάλι μπροστά σε χρεοκοπία. Μα φυσικά. Όλα συνεχίζονται όπως έχουν. Κύριε Γκλεζάκο, ο κόσμος δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Δεν έχει ενημερωθεί καν σωστά για τους όρους της Δανειακής Σύμβασης. Βεβαίως και γι' αυτό. Μπορούμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Τώρα είναι πολύ αργά να ξέρει για τη Δανειακή Σύμβαση. Η Δανειακή Σύμβαση, κυρία Τσαπανίδου, από ό,τι φαίνεται θα υπογραφεί τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, επομένως ο κόσμος θα δεχθεί. Τι εννοείτε δηλαδή, ότι μας είχαν μέσα στην τύφλα μας, μας παρασύρανε ως το σημείο αυτό, όχι, δεν μας είπαν την αλήθεια. Δεν λέω ότι μας παρασύρανε. Δηλαδή. Και δεν λέω ότι δεν χρειαζόταν η Δανειακή Σύμβαση. Εγώ θεωρώ ότι μέσα από αυτή τη Δανειακή Σύμβαση το καρβέλι μας μικραίνει, αλλά αν δεν την κάναμε. Και πηγαίναμε στη δραχμή, το καρβέλι θα ήταν πολύ μικρότερο ακόμη. Γιατί να πηγαίναμε στη δραχμή, αλήθεια. Δεν τι μπορούσαμε να μην την κάναμε και να μέναμε στο ευρώ. Το πρόβλημά μας το μεγάλο δεν είναι μόνο ο δανεισμός, είναι και η ανταγωνιστικότητα. Στο ευρώ παραμένοντας χρεοκοπημένοι, με μια ανταγωνιστικότητα πολύ άσχημη, δεν θα είχαμε καμιά πιθανότητα να κερδίσουμε μερίδα στην αγορά. Δηλαδή, μια χρεοκοπία θα είχε έννοια αν πηγαίναμε στη δραχμή. Που θα υποτιμούσαμε το νόμισμά μας δραστικά και έτσι θα μπορούσαμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Όμως, το ξαναλέω, το καρβέλι που φτιάχνει η οικονομία σε όρους δραχμής είναι πολύ μικρότερο από εκείνο που φτιάχνει σε όρους ευρώ. Μήπως το βρούμε μπροστά μας το καρβέλι, είναι η ερώτηση που έχουν πολλοί στα χείλη τους. Μήπως το καρβέλι της χρεοκοπίας είναι εκεί μπροστά μας, στη γωνία και μας περιμένει. Εγώ σας είπα. Μήπως δηλαδή και υπογράψουμε και την ξαναδούμε την χρεοκοπία. Αν υπογράψουμε και συνεχίσουμε να σφυρίζουμε αδιάφορα, σαν να μην μας αφορά το πρόβλημά μας, τότε η χρεοκοπία περιμένει. Μάλιστα. Εάν την επομένη 40 μέρα, χρόνια φούρναρη, κύριε. Φούρναρέι, κύριε Κλεζάκο. Σήμερα πιάσαμε τα καρβέλια, άνοιξε η ψυχή μας. Να πούμε αυτό όμως, ότι αν την επομένη μέρα κάνουμε αυτά που πρέπει, τότε πάβει η φιλολογία περί χρεοκοπίας και εκεί ανακτάται η εμπιστοσύνη στην οικονομία ότι θα έχει μια συνέχεια. Και σταματάει η αιμορραγία των καταθέσεων στο εξωτερικό. Αρχίζουν επενδύσεις και έτσι γίνεται η αντιστροφή. Προϋπόθεση λοιπόν μεγάλη. Και είναι να δουλέψουμε. Είναι να σταματήσει η ιστορία περί χρεοκοπίας. Για να σταματήσει αυτό πρέπει να δουλέψουμε. Πρέπει να δουλέψουμε και κυρίως πρώτο και καλύτερο το δημόσιο. Πρέπει το δημόσιο να μειωθεί και να δουλέψει αποτελεσματικά. Και ξαναρωτάω εγώ. Θα δουλέψει το δημόσιο. Να συμμαζευτεί το δημόσιο, να φύγουν και οι εργαζόμενοι του δημοσίου, οι οποίοι είναι δικά μας, δικά τους, δικά σας παιδιά και τρώνε από τα έτοιμα κλπ. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι και πώς η χώρα δεν θα βυθιστεί περισσότερο στην ύφεση, άμα διώξει άλλες 150.000 από εκεί και τους βάλει στους 900.000 ανέργους που υπάρχουν. Όπως είπαμε πριν, κάθε απολυμμένος από το δημόσιο είναι ένα δράμα ανθρώπινο, έτσι. Και θα έπρεπε αυτό να έχει γίνει σε περίοδο καλή για να βρουν δουλειά. Είναι ένα δράμα που το μοιραζόμαστε και όλοι οι υπόλοιποι. Βεβαίως, τώρα αναγκαστικά θα υπάρξει μια χρονική περίοδος μεταβατική στην οποία θα ψάχνει για δουλειά αυτός που θα απολυθεί από το δημόσιο και δεν θα βρίσκει. Και η μόνη ελπίδα και για αυτόν και για μας είναι
ακριβώς να σταματήσει αυτή η φιλολογία περιχρεοκοπίας με τα έργα για να έρθει ο ξένος να επενδύσει. Κύριε Κλεζάκο. Και ο Έλληνας και ο ξένος. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Πάμε σε διαφημίσεις. Να σας θυμίσουμε για το ΕΤ κλήρωση που τρέχει στο σημείο αυτό έτσι για να αλλάξουμε θέμα. Αν θέλετε να σπουδάσετε στο City Union College, τρέχουν υποτροφίες 20 με έκπτωση 50% για σπουδές. Και συμμετοχή με SMS σημαίνει αυτόματα για όλους όσους θα πάρετε μέρος, όσους θα στείλετε SMS και μία έκπτωση 10% στα προγράμματα σπουδών. Γράψτε Sky, αφήστε κενό, συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο και στείλτε το στο 54529, χρέωση 1,23 SMS. Ερχόμαστε σε λίγο και πάλι εδώ.